Έλα, 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 για πάμε, για πάμε. Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φωτσικόρφο, πίπλογα, ψούριδες, ζουμουσάδες. Ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καν του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αυθεντικά, μια ατόφια ζουμουσάβα. Ελάτε πουλάκι μου. Ελάτε, κομπιάστε και σήμερα έχω υπερατούδο άκλες. Πω, τι έχω σήμερα να δώσω. Τι έχω να δώσω σήμερα. Καταρχήν, τα κρασιά από χθες θα πάνε αύριο. Κρασιά αμπελόες. Ο φίλος μας, ο Βαγγέλης. Τα κρασιά, οι τέσσερις που μπήκατε χθες στο τέλος, που προλάβατε δηλαδή, γιατί δεν το κάναμε την αρχή, θα πάνε για αύριο τα κρασιά, διότι, αφού επειδή, έχω σήμερα να δώσω 3 μαγικά χαρτάκια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Τσέλσι. Ή όπως διαβάζετε, ΠΑΟΚ Χέλσεα. Την άλλη εβδομάδα έχουμε μεγάλο παιχνίδι. Τίνκα θα είναι ο ναός. Εννοείται φυσικά. Κατάμεστος. Δεν θα πέφτει, όχι καρφίτσα. Δεν θα πέφτει ούτε βλέφαρο. Πέρα από τα 3 μαγικά χαρτάκια για τα οποία θα γίνει ο ρημαγδός, όπως καταλαβαίνετε, γιατί σύντομα θα γίνουν καπινός, έχω σήμερα εξαιρετικό δώρο, άλλο ένα εκλεκτό δώρο από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, μία ηλεκτρική σκούπα ΑΕΓΕ. Καταπληκτικό δώρο. Θα είναι μαζί μας σήμερα, επιτέλους πόσο καιρό το λέμε, πόσα χρόνια που είναι βασικός χορηγός και κολόνα. Ο Μάκης Παμπουκίδης θα έρθει το τελευταίο 20 λεπτό, μισάωρο, να συζητήσουμε λίγο για τη δράση του μαγαζιού εκεί στην περιοχή, για το τι σημαίνει για το Κορδελιό, για το τι έχει κάνει για τον πελάτη, γενικά ένα μικρό ιστορικό, να μιλήσει σαν φίλος, θα έρθει να τα πούμε λίγο και να συζητήσουμε. Δίνει σήμερα και μία σκούπα ηλεκτρική ΑΕΓΕ. Μην ξεχνάτε αυτό το διάστημα, επειδή όλα περνάνε από το στομάχι για το καλό φαΐ, σκεύη μαγειρικής και κουζινάρες. Σπάς την νηστεία, σπάς τον όρκο αιώνιας εποχής από το κρέας, να πούμε, ξέρω εγώ, ή από τα μαγειρευτά ή οτιδήποτε. Σαν το άλλο που λέει, κύριε μου, γιατρέ, λέει, τι γίνεται, λέει, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Α, λέει, έχεις κρεατάκια. Μα εγώ, λέει, είμαι vegetarian, είμαι, λέει, χορτοφάγος. Τότε έχεις ημάμ. Να σου πω, δηλαδή. Τι να σου πω. Άρα, γαρ ουν τίγαρ τιγάρ τιγαρούν όσου νόστε, συμπερασματική σύνδεσμη, καμένες φλάντζες. Εκεί θα βρείτε στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης και σκεύη υπέροχης κουζινάρας και ΑΕΓΕ και Ζανούση. Με την εγγύηση των κορυφαίων εκεί στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Δεν ξεχνάμε, φυσικά χορηγός πρώτης ώρας, τα ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης, παγωτάρες Velvet Bosco και Νάνα Μέλια και Νοαζέτα Φουντούκι και την Άρτα και τα Γιάννανα σε παγωτό και διάφορες άλλες περιοχές. Καταπληκτικά πεντανόστιμα και ψωμιά και γλυκά και τώρα το πρωί το καφεδάκι σας, το τυροπιτάκι σας. Εσείς που μπαμπαδομαμάδες τώρα μας ακούτε μέσα στο αυτοκίνητο που πηγαίνετε τα βλαστάρια σας στο σχολείο. Με θυμηθήκατε που σας είπα ότι η πρώτη μέρα δεν είναι η δύσκολη, ούτε η δεύτερη. Από σήμερα αρχίζουν τα ζόρια, πιθανόν να το διαπιστώσατε, που κατάλαβαν ότι δεν είναι πήγαμε δύο μέρες και όλα καλά, πρέπει να ξαναπάμε. Γιατί να ξαναπάμε. Μα εγώ δεν θέλω, θέλω να μείνω σπίτι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, λυπάμαι μεν, αλλά. Και αρχίζουν τώρα τα κλάματα και αυτά και ιστορίες, δεν πειράζει. Αυτά είναι όλα, τα έχουμε περάσει όλοι. Και όλα, οκ. Okay. Όλα εντάξει θα γίνουν. Όλα εντάξει θα γίνουν. Ανοίξαμε το μπιμπλίκι μας, γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες. Για τα εισιτήρια γράφεται FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. FM με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε καιρό και το στέλνετε στο 54526 με ονοματεπώνυμο, 1,24 ευρώ σουξουμούξου το μαραφέτη. Και για την ηλεκτρική σκούπα, μέσα από τα τηλέφωνα θα δώσουμε ένα εισιτήριο, μέσα από τα μηνύματα 2.
Εντάξει, για τη σκούπα και μηνύματα και τηλέφωνα σταθερά. Ένα εισιτήριο μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα, από το σταθερό, φτερνίζεσαι, είσαι έτοιμος, σε κοροϊδεύει. Να το, έλα, αχιά! Πω, πω φίλε, έφτασε μέχρι κάτω τούμπα. Γι' αυτό είναι το τζάμι, είναι πολύ σημαντικό το τζάμι. Αλλά εκείνο το, αυτό που σε κοροϊδεύει και σου φεύγει. Όχι ρε φίλε, τραγικό, τραγικό. Έχω ρεκόρ φίλε 12. 12 φίλε, δεν μου μείνε μάτι, δεν μου μείνε έντερο, δεν είναι τίποτα. 12. Όχι, όχι φίλε, κάτι. 12. Κάποιος πέρασε που ήμουν αλλεργικός. Έχω κάποιος στο μυαλό μου. Αλλά ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι το νατάλο. Υπήρχε μια αγαπημένη τηλεοπτική σειρά τη δεκαετία του 80. Πάρτε λίγο μια γεύση και θα καταλάβετε γιατί. Εμφανίστηκε εχθές στη Μεσήβρια. Θλάση! Πού είσαι παλιό σκυλό! Θλάση! Φύγε από εδώ βρε! Ρε τον Αλέκο βρε! Δεν σου ακριά! Μακριά! Κομπρίτη! Ακούσε εκεί! Λάση! Μην μου κάνεις μαγκές τώρα ή μην μου πεις ότι έχεις και το... Και τι έχεις και τους συγγενείς εδώ, τα άλλα τα σκυλιά τα μεγαλύτερα? Δεν νομίζω. Σου είπα να μείνεις στη θέση. Ακούσε εκεί! Ακούς! Παλιό σκύλο! Εδώ τι παίζει? Εντάξει αδερφέ! Εντάξει τώρα είπαμε μια κουβέντα και εμείς... Δεν είναι... Αλλά να ξέρεις, μην μας... Όχι, ήρεμα, δεν είναι. Αυτό δεν είναι, υπάρχει ένα ζήτημα. Εντάξει, αλλά θα μακριά από μας, δηλαδή μακριά. Είπα και στη Θλάση. Μη σε παίρνει το παράπονο, μην κλαις. Μην κλαις τώρα, εντάξει, μα μια κουβέντα. Είμαστε και ψυχοπονιάριδες. Εντάξει, ρε κουράκι μου. Εντάξει, ψυχούρα, πάρα δεν θέλουμε τώρα. Δεν τώρα έχουμε ανάγκη το σύντρεφόρ. Γιατί περάσαμε και δύσκολες στιγμές στο παρελθόν με κάτι. Εντάξει, έλα, ήρεμα, ήρεμα. Έλα. Έλα, θα σε στείλω και να φας. Θα σου κληρώσω τραπεζάκι. Τι θες, θα πας να φας κοκαλάκια με τους φίλους σου? Έλα τώρα, μην μου τραβάς το μπατζάκι. Έλα τώρα σου λέω. Άιντε. Τον πούλο. Λοιπόν, εμφανίστηκε μετά από αρκετό καιρό η γνωστή αντιπαθητική σκύλα, η Θλάση. Ο Πίστιους Μυριαίους Ημιμεμβρανώδης. Τι έπαθες, έλα μωρά, στον οπίστευο Μυριαίο Ημιμεμβρανώδη. Ο Αλέκος δεν ξεκουράστηκε καθόλου. Το μια εβδομάδα δηλαδή το καλοκαίρι είναι πράσινα δαμάσκηνα και ψηλές ελιές. Είναι ψιλοπιτουργίες, είναι παρανυχίδα. Χάρη Κλίν, το ξέρω φίλε. Το ξέρω, τι, σε έκανε έκπληξη? Πολύ παλιό και δεν το πολύ λέω. Πράσινα δαμάσκηνα και ψηλές ελιές. Ναι, φίλε. Μεγάλος χάρη αναφορά κάθε φορά. Δεν μπορώ. Δάσκαλος. Άστο, μην το συζητάς. Φίλε, λάδι στην καρέκλα, πώς το βλέπεις σαν προοπτική? Άκου λίγο. Όταν θέλεις να κάνει ήχο, δεν κάνει. Και όταν δεν θέλεις, κάνει. Δεν βαριέσαι, εντάξει. Να το. Το βρήκα. Έτσι δεν ξεκινούσε το θρίλερ κάπως? Τέλος πάντων, εμφανίστηκε η Θλάση, το παλιόσκυλο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι σημαντική η απώλεια ενός τέτοιου ποδοσφαιριστή. Δεν είναι ένας όποιος ο Πρίγιοβιτς. Έρχεται σε μία στιγμή μάλιστα, μετά από τη διακοπή, που θα μπορούσε να έχει ξεκουραστεί κιόλας. Και την ώρα, στο χρονικό σημείο που τα μάτς θα είναι απανωτά και θα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τώρα όφι το Σάββατο, μετά Τσέλσι, μετά ΑΕΚ, μετά Γαύρος, δηλαδή έχουμε σημαντικά παιχνίδια. Πιο πολύ, άμα θα σας το πω έτσι όπως το πρωτοσκέφτηκα, δεν με πειράζει που θα παίξει. Δεν με πειράζει. Εννοείται, αλλά όχι τόσο με τον όφι, ούτε και με την Τσέλσι. Πιο πολύ με πειράζει που δεν θα είναι με τη Χάρτινη. Να τους ξηγηθεί 2-3 παστελάκια. Αλλά εδώ τώρα είναι ο πόνος και η οδύνη και η στεναχώρια του ενός
είναι η ευκαιρία του αλουνούνουνου. Για να παίξει ο παίχτης, θα πρέπει κάποιος άλλος να μην παίξει. Όταν λοιπόν ένας παίχτης παίζει και τα παστελώνει, έχει 5 γκολ σε 8 μάτς, πόσα έχει τώρα φέτος. Νομίζω, δεν θυμάμαι το νούμερο απ' έξω, έτσι. Λοιπόν, νομίζω αυτό πρέπει να είναι το νούμερο. Όταν λοιπόν ο άλλος παίζει και τα παστελώνει, Ελλάδα, Ευρώπη, αυτά, πρωτάθλημα, έξω, μέσα και καθοριστικός και πολύ συμμετοχικός και χιλιαδιό, δεν μπορεί να τον βγάλεις αυτόν. Δεν μπορεί να τον βγάλεις. Να του βάλεις άλλον δίπλα, να παίξει άλλο σύστημα, ναι, αλλά να τον βγάλεις και λες εντάξει, ας μην παίξει τώρα, δεν γίνεται. Άρα είσαι ο Ακπόμπ Ατσούμπ. Είσαι ο Ακπόμπ και περιμένεις. Είσαι ο Καρέλης. Και ευτυχώς αυτό που λέγαμε όλο το καλοκαίρι, από την επομένη του τελικού, από τις 13 Μαΐου, οπωσδήποτε φορ. Τουλάχιστον έναν, λέγαμε, αν όχι δύο επιθετικούς. Θυμάστε, πριν φύγει ο Κουλούρης, που ήταν δεδομένο ο Κουλούρης ότι θα φύγει, ότι δεν τον υπολογίζει. Και έτσι λοιπόν, λέγαμε, έλεγε όλος ο κόσμος, δηλαδή, παιδιά, τι θα γίνει αν έχουμε κανένα τραυματισμό, τι θα γίνει αν ο Πρίγιοβιτς κάποια στιγμή κάτι πάθει, ρε παιδί μου. Τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση, τι θα κάνουμε. Και δεν ήταν και τόσο υποθετικό ή τόσο αστήριχτο αυτό, δεν ήταν στη σφαίρα της φαντασίας, επειδή είχε την τεράστια επιβάνηση με το Μουντιάλ, επειδή ο άνθρωπος προς τιμήν του προτίμησε να έρθει να βοηθήσει την ομάδα του. Γι' αυτό λέω, αφήστε να δούμε πρώτα ματάκι χορταράκι και στη συμπεριφορά. Θυμάστε τι λέγανε για τον Μπρίγκοβιτς όταν ήρθε? Μισθοφόρος, δεν δένεται με τις ομάδες. Το θυμάμαι σαν τώρα. Το θυμάσαι, Σωτήρη? Ότι πάει από τη μία ομάδα στην άλλη, δεν δένεται, είναι μισθοφόρος, δεν γουστάρει, είναι γυρολόγος, τέτοια πράγματα. Γυρολόγος δεν είναι, όχι σαν και εμένα που μιλάω για το γύρο και μου τρέχουν τα σάλια. Κάνω γυρολόγος, έτσι. Ότι πάει από εδώ και από εκεί και ότι δεν στεριώνει πουθενά, ρε παιδί μου, αυτός. Και ότι τον ενδιαφέρει μόνο το χρήμα, το συμβόλαιο, από συμβόλαιο σε συμβόλαιο. Και δεν... γιατί τον πήραμε αυτόν? Υπήρχε αυτή η κουβέντα, το θυμάστε? Δεν έχει πριν 15 χρόνια, πρόπερση είναι αυτό το πράγμα. Και ο τύπος αυτός, ενώ είχε προτάσεις πάλι μέσα στο καλοκαίρι, δεν συζητάω μόνο για Κίνες και Κατάρ και Ντουμπάι και τέτοια, όπως αποδείχθηκε, είχε για να πάει και στην Μπορντό και στη Sporting Λισαβόνας. Δεν τις λες αμελητές ποσότητες, να πας να παίξεις τη Γαλλία, εκεί που τώρα είναι ο Νεϊμάρ, εκεί που τώρα είναι ο Μπαπέ, εκεί που είναι τα αστέρια πρώτης γραμμής. Ούτε του πέφτει η μούρη να πάει να παίξει Sporting Λισαβόνας στις τρεις κορυφαίες ομάδες Πορτογαλίας, που είναι σε μεγάλη άνοδο τα τελευταία χρόνια το πορτογαλικό πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν μιλάω για τη Λεϊσόες, να πούμε, και για την Λεϊρία, αλλά μιλάω για αυτές τις ομάδες που είναι 2-3 στην άρχη. Μπενφίκα, Πόρτο, Sporting Λισαβόνας. Οι γνωστές, σημαντικές. Όχι μόνο δεν έκανε μουτσουνίτσες, που η άδειά του πετσοκόφτηκε και κάθισε μόνο λίγες μέρες, ενώ θα έπρεπε να καθίσει άλλες τόσες. Θα μπορούσε, μάλλον όχι θα έπρεπε, θα μπορούσε να καθίσει άλλες τόσες μέρες. Αλλά ήρθε. Και όχι απλά ήρθε, σκύλιασε στα μάτς της Ευρώπης. Προς τιμή του. Άρα, φίλος, το εκτιμούμε. Το ότι τσίτωσε τον εαυτό σου, το ότι έπαιξε πέρα από τα κόκκινα, και εκεί είναι ένα ρίσκο. Λες, θα τον βάλω, μήπως περάσω. Περάσαμε, ομίλους Europa League. Πολύ σημαντικό. Εξασφαλίστηκε το βασικό, το σημαντικό. Μήπως θα κάνω και την υπέρβαση. Γιατί όπως είδατε, και τα τρία, μάλλον όχι τα τρία παιχνίδια, και τα έξι παιχνίδια και οι τρεις αντίπαλοι, φτύσαμε αίμα. Κανένα δεν ήταν βίντι. Έλα πάμε να κάνουμε χαβαλέ. Κανένα. Και η Βασιλεία
που είναι σημαντικό μέγεθος, και η Σπαρτά και βέβαια με την Μπενφίκα που όλοι ό,τι δύναμη υπήρχε, ό,τι απόθεμα είχε ο άλλος, και μάλιστα μέσα στον Αύγουστο, σε μια εποχή που δεν είναι συνηθισμένος ο άλλος να φορτσάρει, έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε. Συμπέρασμα, τρίζει καρέκλα όταν δεν θέλουμε. Θα την αλλάξω, φίλε, να ξέρεις. Είμαι έτοιμος. Θα κάνω αλλαγή. Και έτσι, φτάσαμε, ο Νεφέτης. Πού είσαι ρε γιαγιά? Πού να με, σε τα χώρια, φοβεδάκι μου. Γιατί ρε γιαγιά, τι συνέβη, τι έγινε? Ένα παιδί μου, σταμά αυτό, τραυματίστηκε. Ο Αλέκος. Εντάξει ρε, γιατί να κάνουμε, αυτά είναι. Ναι παιδί μου, αλλά σου σου πεις εις μηδέωση με βεμβρανώδεις. Δεν είναι. Γιαγιά, τα γνωρίζεις αυτά? Τα γνωρίζω, από τον παππού τα ήξερα αυτά. Είχε ο παππούς θλάσεις? Ναι, κυνηγόμασταν τότε στα χωράφια. Στα χωράφια κυνηγόσταν, γιατί? Γιατί εμείς τι, στο πηγάδι ορίσαμε εκεί, στους αχερώδες, στα χωράφια. Τρέχαμε, κάναμε, για να είμαστε fit, κάναμε run. Κάναμε έξω και παρκούρ. Παρκούρ? Κάναμε παρκούρ, όπου βρίσκαμε παρκάραμε, παιδί μου. Εκεί, τότε, άλλα χρόνια τότε, παιδί μου, άλλα χρόνια τότε. Τι θα γίνει, ποιο θα πει, ο Ατσούμπ! Ατσούμπ Ακπομπ! Αυτό τι όνομα είναι, βρε κουστί μου! Τι όνομα είναι Ατσούμπ Ακπομπ! Γιαγιά, τι σε νοιάζει? Να τα παστελώνει, αυτό είναι. Ατσούμπ Ακπομπ! Δεν είναι σαν φτέρνισμα και λόξιγκα, παιδί μου, εσύ. Αυτά. Εντάξει, για τώρα θυμασία έχει ότι αυτό. Του Καρέλη, χθες, να σου πω τι στεναχώρια μου! Να μου την πεις, ρε γιαγιά, γιατί να μου την πεις, γι' αυτό σε φέραμε. Περνάει, εσύ δεν λες οικογένεια οι παίχτες. Φυσικά οικογένεια είναι, το κλίμα εξαιρετικό. Και περνάει και κάνουν ένα τούνελ. Και τον εφλωμώνουνε στη σφαλιάρα το παιδί. Μπάτσε σφαλιάρες στο σβέρκο στο κεφάλι. Και τελευταίος είναι και ο Ευγένης. Και του τραβάει και μια κλωτσιά στο τούνελ. Γιαγιά, έτσι γίνεται, αυτό είναι έθιμο. Δεν είναι έθιμο, παιδί μου, να πάθει καμία φλάση στο σβέρκο. Και δεν μπορεί να παίξει! Γεια! Άσε με τώρα λίγο να κάνω εκπομπή και θα σε φέρω. Περιμένω μια άλλη χρονική ευκαιρία να σε φέρω στο στούντιο. Άντε! Θα τα πούμε, εντάξει! Άντε, παιδί μου! Άντε, με την ευχή μου! Άντε, ρε Καρέλη! Άντε, ρε Ακσμπούπ! Ατσούπ! Άντε! Και μην το βαράτε το παιδί, ρε παιδιά του Καρέλη, γιατί επειδή είναι το παλί, είναι πλατινέ! Έγκλειτο ο Πασχαλάκη, βγαίνει κι άλλο τώρα, με πιο ξαντό! Άντε, άντε, γιαγιά, άντε, φύγε! Άντε! Πήγαινε! Γεια σου, παιδί μου! Γεια σου! Πολύ ήθος. Έλεγα λοιπόν ότι είσαι ο Ατσούμπ Ακπομπ. Έρχεσαι από την Arsenal, δανεικός, και ξέρεις ότι έχεις απέναντί σου το τείχος, το σινικό, για να κουνήσεις. Ότι ο προπονητής παίζει με έναν στην κορυφή, ότι για να το αλλάξει αυτό, μάλλον για να διαταράξει τη λέξη που αναφέρει περισσότερες φορές και από το όνομα της ομάδας, και μιλάω, of course, it's very important to have the balance. The balance. Το α και το ω. Θες να του χαλάσεις την... Μπορείς να τον βρίσεις. Μπορείς να του πεις ό,τι θέλεις. Ό,τι γουστάρεις. Μην του χαλάσεις την balance. Και ξέρει τι κάνει ο Ρασβάν, διότι αυτό είναι το μυστικό μέχρι τώρα. Σε αυτό που κάναμε από πέρσι τον Γενάρη, Φλεβάρη μέχρι και σήμερα, the balance. Μόνος του λοιπόν να διαταράξει το the balance, πάρα πολύ χλωμό έως κάτοχρο. Χρώμα εκρού, να μην πω νεκρού. Δηλαδή είναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Έρχεται όμως ένας τραυματισμός όπως αυτός του Πρίγιοβιτς και τότε πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα λοιπόν εγώ είμαι ο Ακπομπ και βλέπω ότι το τείχος πέφτει. Ότι ο Αλέξανδρος λαβώθηκε. Άρπαξε την ευκαιρία, φίλε. Σκόραρε με τον Όφη. Σκόραρε με τη Λάτσιο. Με την Τσέλσι. Μου έχει κολλήσει η Λάτσιο, φίλε. Δεν μπορώ. Δεν ξέρω γιατί. Σκόραρε με την Τσέλσι. Φύλα και ένα γκολάκι για τη Χάρτινη. Και μετά βάλτο έναν ωραιότατο πονοκέφαλο. Μήπως και παίξει με δύο μπροστά. Τα ίδια που λέμε για τον Ατσούμπ Ακπομπ, ο οποίος ο άνθρωπος σκόραρε ήδη το πρώτο του γκολ
στο ελληνικό πρωτάθλημα, στη Νέα Σμύρνη, αφού ο επόμενος παίχτης που τον φύλαγε έπρεπε να πληρώσεις 20 ευρώ ταξί, να κάνεις ποδαρόδρομο, να φιλήσεις σταυρωτά τη μάνα σου που θα σου δώσει μέσα στην καρό κόκκινη πετσέτα την ξηρά τροφή για να το συναντήσει. Θέλει λοιπόν το ίδιο πράγμα πρέπει να κάνει και ο Καρέλης, ο οποίος ήρθε πιο αργά, έτοιμος όμως, γιατί έκανε με την Γκένκ προετοιμασία και τώρα είναι θέμα γυαλισμένου ματιού. Ποιανού το μάτι γυαλίζει πιο πολύ? Ποιος θέλει να βάλει μεγαλύτερο πονοκέφαλο μέσα στο κεφάλι του Ρουμάνου? Εγώ θα σκεφτόμουν. Τώρα θα δεις ρε. Ρε δεν θα με... Δε θα έρθει η στιγμή που θα είναι υγιής ο Αλέκος και δεν θα μπορείς να με βγάλεις. Θα σε αναγκάσω εγώ να παίξεις 4-4-2. Να παίξεις 4-3-3. Αλλά μπροστά ένας δεν θα είναι ξανά. Βγάλε με. Μετά από γκολ που θα έχω βάλει με τον Όφη, με την Τσέλσι και με την ΑΕΚ και θα έχω κρίνει αυτά τα παιχνίδια. Άμα τολμάς, βγάλε με. Μην νομίσετε ότι δεν το εύχεται ο Λουτσέσκου. Εννοείται ότι το εύχεται. Αυτό είναι αυτό που λέμε ο ευχάριστος πονοκέφαλος. Σιγά μη στεναχωρηθεί άμα του πάρει τα μάτς ο Ακπομπ ή ο Καρέλης. Αν μπουν μέσα και παστελώνουν ο ένας και ο άλλος. Αυτό είναι που θέλει ένας προπονητής. Εσύ τώρα άρπαξε την ευκαιρία. Άρπαξε την. Καρέλη, μπες μέσα και δείξ' το όπτυγμα. Και πάρε να σου πω κάτι. Και θα πάρεις και ψυχολογικά τα πάνω σου και ο κόσμος από την αρχή θα έχει απέναντί σου θετική στάση. Όλους παίκτους αγαπάμε, αλλά άμα ο άλλος ντεμπουτάρει, πήγε ο Ακπομπ, κλάτς, που έλεγε εκεί του Λάρα. Το βάλε τον γκολ με τον Πανιόνιο. Κάνε και εσύ το ίδιο τώρα. Ευκαιρία μεγάλη είναι. Κατά τα άλλα, Κομίνης στο Λάρισα Βάζελος γελάει όχι απλά και το παρδαλό κατσίκι, το ποικιλόμορφο αμνοερήφιο. Γελάει και ο πιο αγέλαστος και αυτός ο Κρητής από το Αγγλία έχει ταλέντο, πώς το λένε, ο Σάιμον. Μέχρι και αυτός γελάει. Θυμήσου, ποιον θεωρείς τον πιο αγέλαστο άνθρωπο? Αυτόν ένα μηδέν. Όταν λέω αγέλαστο, ποιος σου έρχεται στο μυαλό, ρε δασκαλάκι? Ένα πολύ αγέλαστο. Ο Μπάγεβιτς. Ο Μπάγεβιτς, ο Γκίντερ Μπέγκσον. Ε, αυτός πραγματικά ο Μπάγεβιτς, φίλε, ο Μπάγεβιτς, ναι. Και ο Νίκος Παπαδόπουλος του Όφη, δεν τον λες και πολύ γελαστό, έτσι. Αλλά ο Μπάγεβιτς, ναι, όντως. Βάζαμε τα γκολ στον τελικό, αυτά στη Φιλαδέλφια, χαμός, έτσι, αλλιώς και τα λοιπά. Και, ναι, ναι, εσύ από εδώ, εγώ ξέρω τι είναι, πώς είναι. Τον πετάξανε σαν στημένη λεμονόκουπα στην ΑΕΚ. Μια αράδα. 40 χρόνια ιστορίας. Αυτή είναι. Τους είδατε? Μια αράδα. Εκτός ότι είχαμε μετατρέψει σε γλάστρα τον τελευταίο καιρό, χωρίς αρμοδιότητες, το ούτε ένα φιλικό παιχνίδι, ούτε μία ανακοίνωση επική για τον Μπάγεβιτς. Που βέβαια τους είχε παρατήσει τότε, πήγε στο Γαύρο, ξαναγύρισε κτλ. Ο φίλος του Μελισανίδη, ο κολλητός, ο άνθρωπός του. Είχε πει τότε σε άσπρο άλογο θα τον φέρω στη Φιλαδέλφια, είχε πει για τον Μπάγεβιτς. Το θυμάστε? Λοιπόν, δεν πειράζει. Πανηγυρίζουν για τα 14.000 εισιτήρια. Εμείς τα είχαμε αυτά πριν του προφήτη Ηλία. 20 του Ιουλίου που είχε του προφήτη Ηλία το πανηγύρι στην Πηλαία ανεβαίνοντας για το Πανόραμα. Είχαμε ήδη, το θυμάμαι, γιατί κάναμε κουβέντα εκεί πέρα με τα παιδιά σε μία από τις καντίνες. Ρε Κωστή, λέει, πρώτη φορά τόσο νωρίς πριν το πανηγύρι, λέει, φτάσαμε, λέει, 20.000, 14 μάλλον, τα 14.000, εμείς τα είχαμε τότε, 20 του μηνός. Θα πάμε σε διάλειμμα, ξαναλέω, 3 μαγικά χαρτάκια, 3 εισιτήρια δισεύρετα και απόλυτα ακριβοθόρητα. Κληρώνουμε για τον αγώνα ΠΑΟΚ Τσέλσι την επόμενη εβδομάδα, Europa League. Εμείς θα είμαστε νωρίτερα φυσικά, να κάνουμε τα δικά μας, να πούμε τα δικά μας, το pre-game μας, με τη χορηγία της Tenda Home
Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, αλλά και τη Easy Computer, εκεί θα βρείτε αυτά που πραγματικά θέλετε. Και τις υποτροφίες. Και παοξίδικα και όμορφα και πολύ προσεγμένα. Ξέρετε τι εστί Easy Computer, δεν χρειάζεται να σας πω εγώ. Το γνωρίζετε. Εμείς θα πάμε σε διάλειμμα. Είπαμε, εκτός από τα 3 εισιτήρια ΠΑΟΚ Chelsea, κληρώνουμε και μία ηλεκτρική σκούπα ΑΕΓΕ. Δώρο, ένα ακόμα δώρο στο βουνό των δώρων από την ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολαίδης στην Ανδρέα Παπαδρίου 10 στο Κορδελιό. Επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε! Εδώ είμαστε! Καιρό έχουμε να το βάλουμε αυτό, φίλε. Από Παπα Μακαρίου. Αντώνης Βαρδής, σύνδεση. Και το λέει άτιμη. Έρχομαι τώρα στις γραμμές. Τρία εισιτήρια ΠΑΟΚ Chelsea κληρώνουμε σήμερα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Τα δύο θα τα κληρώσουμε έτσι, το ένα μέσα από τις γραμμές. Και σκουπάρα ηλεκτρική ΑΕΓΕ. Έλα Μαριάννα, πες μας. Απόψε τα παράθυρα. Έρχομαι τώρα στις γραμμές. Λίγο παιδιά, λίγο. Θα μείνω και θα σκέφτομαι εσένα. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Έρχομαι στις γραμμές, έρχομαι. Δείξτε κατανόηση. Και πίσω την σελίδα θα γυρίσω. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Πάμε, γιατί φίλε περιμένουν 5 και αυτοπυρπολούνται. Καλημέρα σας, θα δούμε το άτομο το οποίο θα κάνει σεφτές σήμερα. Νέοι, γεια σας. Σε εσάς μιλάμε, θα κάνετε δεύτερη σεκόντο, πρίμο. Τέρτσο. Καλημέρα Κώστα. Καλώς το παιδί, καλώς το δίδυμο πατέρα. Καλώς το τατουάζου μου σου. Ένας από τους 5. Από την ήριδα του ματιού, από την ήριδα. Με κατάλαβες μέσα το μικρόφωνο. Κατευθείαν φίλε, από το βλέμμα σας βλέπω, από το βλέμμα, από το βλέμμα. Έχει ρέντα σήμερα, έχει ρέντα. 4-29 βάλε Σταύρος. Παίζουν λέει, παίζουν δύο κρουασάν πόκα. Ναι. Ποιο κερδίζει λέει. Μία απάντηση βέβαια είναι αυτό 1-0. Ναι. Η άλλη η απάντηση είναι αυτό με ρέντα φίλε. Πω, πω. Αυτό με ρέντα. Και βέβαια δεν είσαι ο διδυμοπατέρας, έτσι. Αυτός είμαι. Τότε γιατί μου δίνεις Σταύρος και όχι Κώστας. Γιατί είναι κι άλλος δίδυμο πατέρας. Εγώ είμαι ο Σταύρος με τα δίδυμα την Καστοριά. Όχι ρε φίλε, δεν μπορεί να έχει γίνει αυτό. Δεν μπορεί. Όχι ρε φίλε. Κατάλαβες δίδυμα, αλλά δεν έπιασες το όνομα. Άλλος νόμιζε, γι' αυτό είπα τατουάζ. Όχι ρε φίλε. Να σου πω κάτι. 870 απόδοση. Να κάνω λάθος. Και εγώ λέω τι τατουάζ, λέω τέλος πάντων μπορεί να μην άφησα τίποτα στο πρόγραμμα.
Δεν γίνονται αυτά, ρε. Όχι, ρε, φίλε. Μοιάζει φωνή σου με τον διδυμοπατέρα τον Κώστα που έχει τατουάζ. Πάω ξουμουσού, φίλε. Έχουμε πολλές ομοιότητες. Και έπεσα, φίλε, 870 απόδοση με ειδοποιούν τώρα από το κοντρόλ. Είναι το να πέσω, δηλαδή, εσύ ο ακροατές. Αγόρι μου. Σταύρος, πες μου λίγο ξανά το νούμερο. 429. Σας βάζω 4, και για τη σκούπα. Έτσι, και για. Και το εισιτήριο, τη σκούπα τη θέλει σίγουρα η σύζυγος, γιατί χρειαζόμαστε σκούπα καινούργια. Και το εισιτήριο το θέλω εγώ, αν είμαι τυχερός, για να δούμε. Μακάρι. Ευρωπαϊκό αγώνα. Μακάρι. Σκούπα μου πες. Σκούπα μου πες. Δωράκλα σήμερα από την ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδη Νικολαίδης. Χαμός, φίλε. Χαμός, χαμός. Χαμός, χαμός. Πότε βγαίνουν τα εισιτήρια για την Chelsea, Κώστα, ξέρεις? Νομίζω. Ηλεκτρονικά. Τι να σου πω τώρα. Από Δευτέρα λογικά, αδερφέ. Από Δευτέρα, και ναι. Πρέπει να είσαι στημένος μπροστά στο μπλιμπλίκι και όποιος προλάβει. Ολονυχτία, αγρυπνία. Από πάνω τα όρνια. Και ο θάμνος απ' έξω εδώ πέρα. Να περνάει. Και κανονικά, φίλε, κανονικά. Και ο θάμνος. Αυτός δεν είναι ένας θάμνος κανονικά. Είναι. Τι είναι, μπάλα από άχυρο. Πώς γίνεται να παίζεις όλα τα western. Αυτό το πράγμα. Και να φυσάει πάντα. Και υπάρχει πάντα μία πεσμένη πόρτα στο μπαρ, από αυτή που είναι μπαίνω-βγαίνω, ξέρεις. Η μία είναι πεσμένη και πάντα υπάρχει εκεί μία, ρε παιδί μου, μία πινακίδα που... Τέτοια αναπαράσταση που λες τώρα που κάνεις εσύ, την έχω δει στην Disneyland του Παρίσι, που είναι ακριβώς αυτά που περιγράφεις. Φίλος μου, φίλε, ο Παρίσις και ο Disney. Φιλιά πολλά! Γεια σου, Σταύρο! Γεια σου, Σταύρακα! Πάμε παρακάτω! Καλημέρα σας! Και συγγνώμη, περιμένατε σήμερα, ναι! Καλημέρα! Καλώς τον Παναγιώτη! Τι κάνετε, είστε καλά? Κάνουμε ζουμουσάδα, κάνουμε τα στραβά μάτια, κάνουμε διεθνή καριέρα, ό,τι θέλετε! Ναι, ναι, και εγώ το ίδιο κάνω, και ζουμουσάδα και στραβά μάτια, αγώρι αλλά μου. Μερικά πράγματα δεν μπορώ να τα μην ζητάω. Να τα πεις, να τα πεις! Τι σε ενοχλεί? Λοιπόν, 4,85 στην κλήρωση. Πολύ ωραίος. Για τη σκούπα πιο πολύ. Για τη σκούπα πιο πολύ. Μήπως και καθαρίσει αυτούς που τους βάζει και σφυρίζουν τον κομμίνι, ας πούμε. Και φύγουν από τη διατησία, γιατί δεν αντέχω άλλο να το βλέπω το όνομα αυτό. Δεν αντέχω πλέον. Παιδιά. Τρελαίνομαι μόλις βλέπω ξανακληρώθηκε αυτός και ξαναπέζει. Πάνω. Το πιστεύεις ότι μου έρχεται ανακατοσούρα όταν διαβάζω το όνομά του, όταν βλέπω τη φωτογραφία του? Ναι. Μου έρχονται όλα ξανά, φίλε. Δηλαδή μου έρχεται πώς. Πώς είναι, ρε παιδί μου, όταν στο αεροπλάνο έχει κενό αέρος και κάνει βουπέτσι. Ακριβώς αυτό κοστίμα. Ή όταν τρέχεις στο αυτοκίνητο, έχει κατηφόρα και έχει ψωματάκι και σου φεύγει, φίλε, το στομάχι. Όταν σταματήσει το ασανσέρ απότομα. Ένα τέτοιο πράγμα, φίλε. Ένα τέτοιο. Δεν φτάνει, έλεος, παιδιά, κάντε κάτι. Κάντε κάτι, ένα δεν τέτοιο. Μπορώ να τον βλέπω άλλο. Δεν ξέρω τι σκοπό εξυπηρετούν. Και, λένε, και εδώ στα site που διαβάζω βάζουν και τη φωτογραφία του. Και έχει αυτό το ύφος απέναντι στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Το οποίο με εκνευρίζει. Εγώ είμαι ο άρχοντας του αγώνα, το βλοσιρό αυτό το. Είμαι αποφασισμένος. Ναι, ναι, αυτό ότι εγώ είμαι εδώ, ας πούμε, κατάλαβες. Δεν το αντέχω. Όχι, είναι εκνευριστικό. Δεν μπορώ να πω αυτό που θέλω. Αν μη τι άλλο. Αν μη τι άλλο, μετά από τα χθεσινά τα εκδεδηλίκια με τον ΟΠΑΠ και τα, αυτά τα γλωσσόφυλλα που δώσαν αυτοί μεταξύ. Καλά, εντάξει, τι περιμένει. Δηλαδή δεν θα δώσει ο ΟΠΑΠ εκεί η αριστερή τσέπη στη δεξιά. Αν κάνετε ένα πρωτάθλημα, ότι είναι τίμιο, διώξτε κάποιον από αυτούς. Τι να σας πω άλλο, δεν ξέρω. Έγινε, Παναγιώτη μου. Την αγάπη μου. Σε φιλώ! Καλημέρα και ζουμουσού! Σε φιλώ, σε χαιρετώ! Ζουμουσού, αδερφέ! Πάμε παρακάτω! Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα! Καλώς το κορίτσι! Καλώς την, την Πέρδικα! Την γνώρισες! Χαμήλωσε λίγο το, σε παρακαλώ, το ραδιόφωνο σου, για να μην μικροφωνίζεις. Νάντια 5-18. Καλώς την Νάντια! Νάντια! Αχ, τι ωραία, είναι πολύ ωραία να ακούω το όνομά μου αυτό. Αφού το έχει κάνει και τραγούδι, το έχει κάνει και τραγούδι. Βέβαια το έχει κάνει ο Καρβέλας, δεν τρελόμαστε για Καρβέλα, αλλά. Ναι, από τη δική σου φωνή εννοώ. Εντάξει, έχει πει πολύ ωραία τάκο Χαρικλίν, ψωμί δεν έχουν να φάνε και ακούνε τον Καρβέλα. Λοιπόν. Είναι αυτό που λέμε, έχει φάει τα ψωμιά του. Ναι. Άκου, στο βάζω και χαλάκι. Μέσα στη τσέπη του μία αδειά.
Νάντια! Μίλα στη γραμμή γιατί περιμένουν πέντε Νάντια. Τελειώνω, τελειώνω. Και λοιπόν ορωματιζόμαστε το νέο ναό του ΠΑΟ και Κωστή και στις συζητήσεις. Έτσι. Το λέμε, το συζητάμε, περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία να αξιωθούμε, να το δούμε, να το χαρούν τα μάτια και η καρδιά μας. Όπως το, ένα πράγμα μόνο, ένα πράγμα θέλω να σου πω μόνο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Πολλές φορές δεν είναι μόνο όταν γίνει κάτι, είναι και το πριν γίνει η διαδικασία. Ακριβώς. Μαγευτική. Δεν είναι μόνο που περιμένουμε να πάμε διακοπές, ή δεν είναι μόνο που περιμένουμε να έρθει κάποιος που έχουμε πολύ καιρό να το δούμε, ένας συγγενής, ένας φίλος από το εξωτερικό. Είναι και αυτό το διάστημα πριν, η αδημονία, όλη αυτή η νησταγωγία, το πώς θα ζήσουμε όλο αυτό μέχρι να γίνει. Έχει και αυτό τη δική του μαγεία, παιδιά. Είναι το ταξίδι για την Ιθάκη. Έτσι. Ακριβώς, ακριβώς, το οραματιζόμαστε, το σκεπτόμαστε, έτσι θα γίνει και υπάρχει ο άνθρωπος που έχει τη δυνατότητα να το υλοποιήσει αυτό το έργο. Βέβαια μια συνεννόηση με τους πολιτικούς της κυβέρνησης και όσον αφορά έτσι τη διευθέτηση των στρεμμάτων και των αδειών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, εκεί έχουν αρχίσει οι υποσχέσεις, τις οποίες βέβαια εμείς κρατάμε και περιμένουμε. Δεν πιστεύω κανέναν, αν δεν δω έργο, έτσι. Δεν πιστεύω κανέναν. Ας είμαι εγώ ο δίστροπος, εγώ και όλος ο κόσμος δηλαδή, γιατί κανάς δεν πιστεύει. Εμείς περιμένουμε με ανυπομονησία και βασιζόμαστε στον πρόεδρο που ξέρει να τρέξει αυτά τα ζητήματα καλά, πολύ καλά. Και έτσι περιμένουμε να δούμε με ανυπομονησία το ναό. Έγινε, Νάντια μου, σε ευχαριστώ. Πολλά, να είσαι καλά, τα πες ωραία, τα πες τέλεια όπως πάντα. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Πώς γλυκένει η φωνή σου όταν καλά, αφού το ξέρεις τώρα. Αμέσως, φίλε, είμαστε μπιμπιπδούλοι. Δεν αλλάζει αυτό. Φίλε, παντρεύεσαι, κάνεις παιδιά. Αμέσως, φίλε, η γυναίκα. Είναι άλλο, ρε παιδί μου, άλλο. Τάκ, μετά και μετά είναι το άτυχο, το παπάρι που βγαίνει και μετά. Και αναλύεις και όλα τις τραγούδια βάζεις από κάτω. Βέβαια, τώρα τι να σου βάλω. Σου βάλω τραγούδι με Βασίλη, εσένα τώρα. Όχι. Όχι, γιατί μπορώ να σου βάλω. Δεν σημαίνει ότι αλλάζουμε τις ερωτικές μας προτιμήσεις. Αλλά ένα με Βασίλη, δεν θα σου βάλω τώρα ένα Βασιλάκι. Κάτσε να κάνουμε σοβαρή συζήτηση. Καλημέρα. Καλημέρα και πάλι. Είστε ο? Βασίλης λέγομαι. Γεια σου ρε Βασίλη. Πάρε ένα Βασίλη. Πήρα στον Κωστή, στον Κωστή. Στον Κωστή πήρα. Είπαμε να κάνουμε σοβαρή. Δεν κατάλαβα. Όχι σοβαρό. Άκου τι λέει. Γεια σου Βασιλάκη, γεια σου βροχούλα! Σου κρατάω το χέρι και είναι και τούμπα, μπροστά. Κάνε πιρουέτα! Έτσι! Παιδιά, το αρνί, μην το ξεχάσουμε το αρνί, παιδιά! Πού είναι ο ψήστης? Άσε, θα σε πάρω αύριο, τα είπαμε όλα! Χάρηκα που τα είπαμε, Βασιλάκη! Αγόρι μου, βροχούλα μου, φιλιά! Σε βάζω στην κλήρωση, Βασίλη, να ξέρεις. Βασίλης Βροχή γράφω γιατί δεν μου δώσει νούμερο. Πάμε παρακάτω. Αυτή είναι. Καλή σας. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Καλώς το Λεβέντι. Τι κάνουμε. Εδώ. Στη Μουσάδα. 13 Σεπτεμβρίου 1922. Η καταστροφή της Σμύρνης. Απορώ πως το ξέχασες. Τώρα να πιάσουμε να σου πω κάτι. Πιάσουμε τις ημερομηνίες όλες. Δεν είναι πρόβλημα. Καλά εντάξει. Είναι η μέρα... Αξέχαστε. Από φράδα. Είναι μέρα ξέχαστη. Ας έρθουμε στα δικά μας και στα δικά μου. Σου ζητώ συγγνώμη γιατί χθες σε έριξε λίγο πινελίκι. Στον αέρα ή εκτός? Εκτός αέρα σε έριξε. Ναι. Μόλις πήρε ο φίλος για τα κρασιά λέω γέζες. Αλλά μετά λέω το παλικάρι μου λέω χίλια συγγνώμη. Είδες όμως που τόσωσα. Είδες όμως κι εγώ. Γυρίζω το λέω. Έτσι. Αμαρτία εξομολογουμένη ουκέ στην αμαρτία. Ακριβώς. Έτσι. Γιατί αδίκησα αυτούς που είχαν πάρει πριν και δεν. Ναι, και όχι μόνο αυτό. Δεν το πρόσεξε. Και μετά λέω Κωστή μου χίλια συγγνώμη. Για το πόλο αύριο σημείωσε για να μην το ξεχάσω. Αγόρι μου γλυκό, θα κάνουμε αύριο τα κρασιά γιατί σήμερα έχω και σκουπάρα εγγέ, έχω και εισιτήρια. Να πω και λίγο πολιτικά, χθες πάλι τους συγχαρικά μαλώσανε, πότε θα καθίσετε
κυβερνούντες και της αντιπολίτευσης να συνοηθείτε για τα θέματα αυτής της χώρας που μένετε. Δεν σας ενδιαφέρει, μαλώνετε και κάνετε. Χθες αρπαχθήκανε για τα θέματα τα τουρκικά. Δεν μπορέσαν να συνοηθούν ούτε αντιπολίτευση. Ούτε εκεί. Ενώ βλέπεις τους κολότουρκους πάντα είναι μαζί. Ενωμένοι. Ας αποφύγουμε να χαρακτηρίζουμε ακόμα και αυτούς που μπορεί να είναι αυτό που λες, αλλά δεν είναι ωραίο να το λέμε στον αέρα. 4-16 την καλή μου μέρα. Γεια σου Γιώργη. Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, μια γραμμή ακόμα πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Πάρα πολύ ωραία αυτό που πυρπολήθηκε. Εντάξει, περίμενε ώρα. Κυρίες Τζεπινής και κύριοι, χορηγή πρώτης ώρας ηλεκτρονές Μπαμπουκής Νικολαίδης. Εκεί θα βρείτε ό,τι γουστάρετε από οικοκυρικά σκεύη μαγειρικής και κουζινάρες και ΑΕΓΕ, γερμανική εταιρεία εξαιρετική, και Ζανούση ιταλική. Να γλύφετε τα ακροδάχτυλά σας. Να γεμίζει με μυρωδιές το σπίτι. Να είναι ένας μικρός παράδεισος. Πόσο χαρά δίνει και στη μάνα να ετοιμάσει για την οικογένεια, έτσι και στη γυναίκα στον άντρα της, και στον άντρα μα μπορεί και, γιατί εγώ μπορεί να το κάψω το σπίτι. Λέω τώρα, ο άντρας που ξέρει να μαγειρεύει είναι μεγάλη παγίδα. Άμα θέλει να ρίξει η γυναίκα το να ξέρει να τις μαγειρέψει, έτσι. Βέβαια, αυτό θέλει να το έχει. Δεν γίνεται τώρα, εντάξει. Λέμε όμως, εκεί στην Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό θα βρείτε εξαιρετικά πράγματα. Θα τα πούμε μετά τις 9.30 που θα έρθει και στο στούντιο ο φίλος μου, ο αδερφός μου Μάκης Παμπουκίδης, να συζητήσουμε γενικότερα για την ηλεκτρονέτ. Και βέβαια δεν ξεχνάτε, χορηγός πρώτης ώρας είναι τα ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης. Παγωτάρες! Παγωτάρες! Το κορυφαίο παγωτό στην πόλη, και Velvet Dibosco που μου κάνει για Ισπανο-Ιρλανδό προπονητή, ο οποίος τι έγινε, φίλε, κλείσαμε τον Τελμπόσκο. Όχι ρε φίλε, όχι! Είναι πρώτος ξάδερφος του Τελμπόσκε που ήταν στη Ρεάλ, δεν είναι? Ο Velvet Dibosco του Χαραλάμπους και ο Velvet Dibosco του Σάβα. Λέω εγώ τώρα. Και να αναμέλεια και γευσάρες υπέροχες και στα ψωμιά και στα γλυκά και τα καφεδάρα σας και τα πάντα όλα. Σε υπερθετικούς βαθμούς στα δύο καταστήματα στην Καραολή και Δημητρίου. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Φίλε, τι φύσημα είναι αυτό. Μη μαλώνεις τα κορίτσια όταν αργούν. Να υπάρχει κάποιος λόγος. Εντάξει. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ. Πάμε, πάμε, πάμε. Εδώ είμαστε. Μπουκάρουμε δεύτερη ώρα. ΠΑΟΚ ΟΤΟ. Ασφάλεια αυτοκινήτου εκεί. Ασφάλεια αυτοκινήτου. Ασφάλεια για τη μηχανή σας εκεί. ΠΑΟΚ ΟΤΟ. 211-93-55-555. Σε συνεργασία με την υποστήριξη Insurance Brokers. Τηλεφωνήστε, ενημερωθείτε για τα πακέτα. Σας συμφέρει. Μόνο και μόνο που είναι στον ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, αλλιώς είναι. Αλλιώς, πώς το λένε. Φροντίζει ο ΠΑΟΚ για να ασφαλίσει τους φίλους της ομάδας με απόλυτα έγκυρα, απόλυτα έγκριτα φυσικά, με απόλυτη ασφάλεια εννοείται. 2-11-93 και 5 πεντάρια. Μπείτε και στο paokauto.gr να δείτε τα διάφορα πακέτα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Και βέβαια, μην ξεχνάτε, χορηγός δεύτερης ώρας, παντοτινός, Λαδόκολλα από το Κορδελιό στο Καρμάνικιο. Δύο κολόνες, ηλεκτρονέτ. Και Λαδόκολλα, τι να πω για τους ανθρώπους. Έχω ξεχάσει πότε είναι η πρώτη φορά που πρώτο είπα. Η πρώτη φορά. Λαδόκολλα από το Κορδελιό στο Χαρμάκιο, ανακαινισμένος χώρος, κουκλίστικος, υπέροχος. Χαίρεσε να τρως τα υπέροχα εδέσματα και βέβαια εξαιρετικές τιμές. Υπέροχα πέρα από το Μασούδι, στα Ελευθέρια. Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, 705-750 με τον Διέγκο Παντσέτα. Να κάνει μεγάλα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. 2-87-888, τα είπα για τον Πρίγιοβιτς, φίλε μου στην αρχή. Να ξαναπώ ότι κληρώνουμε σήμερα 3 μαγικά χαρτάκια. ΠΑΟΚ Τσέλσι, ΠΑΟΚ Χέλσεα. Η μόνη Λονδρέζα που δεν έχω κάνει μαζί της, Σουλουμουντρούχουμ και Καραπιπερίμ, διότι την άλλη με τα κανόνια από τις πέτσες, την Arsenal, την περιποιήθηκα τότε συνες, θυμάστε, this is the end. Την Tottenham, με εκείνο το βλέμμα το γουρλωμάτικο μέσα ο Δασκαλάκης. Με το Γεωργιάδη να κάνει το παιχνίδι της ζωής του. Όχι τον Γιώργο Γεωργιάδη του Χαραλάμπους, ούτε του Σάβα. Τον άλλον που είχαμε πάρει από τις Σέρες. Να κάνει τι ματσάρα με το Σταβιλίδη να αποβάλλεται. Με γκολ του Κλάους. Άρε Κλάους. Βασιλιάς ήσουνα, βασιλιάς. Σκύψε το κεφάλι. Παράτα το Instagram. Παράτα το Twitter. Παράτα το Facebook. Γίνε ο Κλάους που ξέραμε.
Θα μου πεις τι σε νοιάζει, στις Σέρες που είναι. Πώς. Πώς. Στις Σέρες λέω, στα Γιάννενα. Ναι. Στα Γιάννενα. Τι σε νοιάζει. Με νοιάζει ρε παιδί μου. Είναι πρώην σχέση. Είναι κάποιος που δεν χωρίσαμε όπως έπρεπε. Που δεν έπρεπε να χωρίσουμε μάλλον, να το πω καλύτερα. Αλλά δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Εκείνο το μάτς με Σαλπιγκίδη επίσης γκολ πάνω στη γραμμή. Και φίλε, εκείνο το βλέμμα του τύπου στην κερκίδα, το έτοιμος να τους φάει φίλε. Έτοιμος, έτοιμος. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές. 2310-287-888 να μιλήσετε εσείς. Ζουμουσού λέμε, εννοείται ότι λέμε ζουμουσού. Αυτό είναι το μότο μας, το γαμότο μας. Αυτό είναι η στάση ζωής μας. Όχι μόνο στο δίωρο και μη σας πω περισσότερο τις υπόλοιπες 22 ώρες του 24ωρου. Σε ό,τι κάνουμε, σε ό,τι έχει να αντιμετωπίσει ο καθένας. Χθες δεν περίμενα να έχει τέτοια συγκίνηση ο κόσμος για το τραγούδι με τη μάνα. Επίσης δεν περίμενα να μην το γνωρίζει τόσος κόσμος το τραγούδι του Καζαντζίδη, το συγκεκριμένο για τη μάνα. Έχει τραγουδίσει για τη μάνα, αλλά εννοείται και τον Ποντιακό, η μάνα είναι κρύο νερό, έτσι. Αλλά δεν περίμενα τόσος κόσμος να μην γνωρίζει αυτό το κομμάτι. Ήξερα ότι δεν είναι από τα πιο προβεβλημένα, από τα πιο πολυπεγμένα στα ραδιόφωνα το συγκεκριμένο κομμάτι. Πήρα τόσα πολλά μηνύματα από συγκινημένους ακροατές που είτε η μάνα τους είναι στη ζωή και την έχουν παραμελήσει, είτε είναι σε μια κατάσταση που, ξέρω εγώ, είναι τσακωμένη, ή το κυριότερο και το χειρότερο, που έχει φύγει η μάνα τους από τη ζωή και δεν μπορούν να τις πουν τώρα. Έλα μάνα, έστω για ένα λεπτό, να σε δω, να σε πάρω μια αγκαλιά, να νιώσω τη ζεστασιά σου μόνο. Έτσι, να χτυπήσει, το έγραψε αυτό φίλε, να χτυπήσει το κινητό και να λέει μαμά. Να χτυπήσει το κινητό, να ακούσει ότι παιδί μου, ποια άλλη θα σε πει παιδί μου. Καμιά. Και όποια το πει δεν έχει την ίδια σημασία και έννοια. Τα απλά μικρά πράγματα. Να πατήσω εγώ το 2 παρατεταμένα ή το 3 που είναι η μάνα και ο πατέρας. Ή το 1. Και να βγει στην άλλη άκρη της γραμμής. Μικρά πράγματα που είναι τόσο ασήμαντα υποτίθεται στην καθημερινότητα. Που λες τώρα τι. Και ξέρω πολύ κόσμο που ποτέ φυσικά δεν έσβησε το τηλέφωνο το νούμερο του πατέρα ή της μάνας. Που μπορεί να του πληρώνει και το σταθερό το τηλέφωνο ή το κινητό μόνο για να υπάρχει μία κάρτα. Θα βάζω 10 ευρώ μόνο για να υπάρχει το νούμερο του πατέρα ή της μάνας. Για να νιώθω ότι κάτι υπάρχει. Έτσι από ιδιοτροπία. Ξέρετε πόσοι. Είναι σαν να μην μαζεύεις ένα αντικείμενο που το είχε αφήσει, έτσι το είχε αφήσει. Το τηλεκοντρόλ έμεινε εκεί. Θα το αφήσω εκεί όπως το είχε την τελευταία φορά. Ή θα πάω εκεί που ήπια με τον τελευταίο καφέ να καθίσει στο ίδιο τραπέζι να πιω, γιατί έχει αφήσει λίγη από τη σκόνη του. Και σας τα λέει κάποιος που δεν έχει χάσει ούτε πατέρα ούτε μάνα. Έρχομαι όμως σε επαφή τόσο έντονα με παιδιά που με νιώθουν κοντά τους όπως τους νιώθω και εγώ εκείνη τη στιγμή και τα συζητάμε αυτά. Τα συζητάμε. Συγγνώμη που μακρηγορώ με τέτοια θέματα. Πάμε στις γραμμές, πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Είπαμε, κληρώνουμε σκουπάρα σήμερα, δωράκλα υπερατού δώρο από την ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Καταπληκτική ΑΕΓΕ σκούπα, μοναδική. Και βέβαια, όπως είπα, 3 μαγικά χαρτάκια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Chelsea την άλλη εβδομάδα για το Europa League. Στην κατάμεση Τούμπα που και 100.000 θα είχε, πάλι θα την γεμίζαμε. Καλημέρα. Ακούω στο βάθος, η Θλάση είναι! Θλάση! Φύγε Θλάση, φύγε! Φύγε παλιό σκυλό! Σκύλο, με βλέπει και τρελαίνεται. Ούστ! Λέει, αυτός τι γυρίζει γύρω γύρω από μένα. Άτος, τρελάθηκε να πω. Τρελάθηκε, είναι άστα να πάνε. Τον έχω τρελάνει. Μάλιστα. Καλημέρα Κωστάκη. Τι είναι, λες, λέει, λουτσεσόσκυλο, λουτσεσόσκυλο είναι τι. Όχι ρε, το έχει ένας φίλος εδώ πέρα το καημένο να πούμε τυραννία, ότι είναι κυνηγόσκυλο. Όχι, μέσα σε ένα καλυβάκι εδώ πέρα. Να κυνηγήσει τι μες το καλύβι. Άρα φίλε, αυτά είναι εγκλήματα είναι φίλε. Εγκλήματα. Τέτοια σκυλιά ειδικά φίλε, που θέλουν χώρο, θέλουν ελευθερία, θέλουν τρέξιμο να τάξει μέσα, δεν είναι βασανιστήριο ρε παιδιά. Εντάξει, τώρα θα πας 2 φορές το χρόνο στο κυνήγι και το έχεις εδώ πέρα καταδικασμένο στο 1x2 το σκύλο. Τέλος πάντων, τι να λέμε. Φίλε, δεν παίρνεις βάρκα άμα είναι να πας ψάρεμα μια φορά στο χρόνο. Όχι ρε παιδιά, εδώ μην έχουμε ένα σκυλάκι μικρό. Ούτε κυνηγό στην Λουδινά θα το πάω καμιά βόλτα, θα το βγάλω, θα το βγάλω. Έχει λίγο πολύ. Τέλος πάντων. Να ξεσκάσει και αυτό το καημένο, πώς θα γίνει. Για πες, για πες, Κωστάκι μου. Λοιπόν, μάνα είναι μόνο μία φιλαράκι, τελείωσε. Και αυτό το τραγούδι το στέλνει που λες. Είναι πασίγνωστο ρε φίλε, πώς θα το ήξερε το κόσμο. Όχι τόσο διαδεδομένο,
Έχει ένα άλλο που είναι πιο γνωστό. Πιο γνωστό είναι. Έχει ένα, ακόμα πει ένα άλλο γνωστό ο Στέλιος. Εγώ πιστεύω ότι τραγούδια του Συγχωρεμένου του Στέλιου όλα είναι γνωστά λίγο πολύ. Αλλά εντάξει, υπάρχει το κόσμο που δεν το ξέρει. Μιλάμε για στη Διάδα. Είναι στη Διάδα. Αυτός και ο Στέλιος και αυτός και ο Στράτος είναι δύο και μετά έρχονται οι υπόλοιποι, φίλε, για μένα. Να βάλουμε και τον Αγγελόπουλο. Να τον βάλουμε. Αυτό τον βάζω τρίτος. Τρίτος. Μετά. Ένα. Λοιπόν, φιλαράκι, να κλείσουμε τρίλιζα τώρα. Μας μένει η Τσέλσι. Ναι, ρε, τις άλλες γλέντισα. Να κλείσουμε, να τους γλεντήσουμε. Γιατί να μην τους γλεντήσουμε, ρε φίλε, κι αυτός. Γιατί οι άλλοι που μας είχαν, για ευκολάκια μας είχαν. Έτσι, έτσι. Λοιπόν. Τις έχουμε girlfriend. Τις Λονδρέζες, να μην μπογκόμενες. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να πω, ρε, τα ξέχασα τα μισά. Δεν πειράζει, ο πρόεδρος έκανε την καλύτερη δουλειά, που σκόθηκε, έφυγε να κάνει διακοπές. Δεν θέλω να δω κανέναν. Τελείωσε. Αυτή για μένα είναι. Ό,τι θέλετε, κάντε. Αυτή για μένα η στάση του ΠΑΟΚ. Μπράβο. Γιατί ο άλλος έκανε τη μαλαμπίμπη που ο υπάλληλος και έδωσε τη φανέλα με το 12 και γίναμε άνω κάτω. Η επίσημη στάση. Η στάση, νομίζω, που έρχεται να ταυτιστεί με την άποψη που έχει ο κόσμος. Είναι αυτή που επέλεξε ο Ιβάν. Σηκώνομαι και αυτό φεύγω. Ακριβώς. Όχι επειδή έχω δουλειές. Σας γυρίζω την πλάτη. Με προδώσατε. Όπως με σταυρώσατε. Πέρσι με σταυρώσατε. Με κλέψατε. Και τώρα έρχεστε να μου δώσετε αυτό, τι ακριβώς. Ένα κομμάτι γης. Δεν ασχολούμαι μαζί σας. Και πρέπει να προσέξουμε πολύ. Γιατί αυτοί είναι όλοι τζαμπατζίδες. Τα έχουν πάρει και τα έχουν πει όλα τζάμπα. Εμάς θα μας βγάλουν την ψυχή, να το δεις. 100%. Θα μας βγάλουν την ψυχή παλιοποιότητα. Έτσι. Έτσι, παλιοποιότης. Α, είδες παλιοποιότης και αφήνιασε ο άλλος το βάδος. Άκου τι κάνει. Για πες του, θαμώνες Μικόνου. Θαμώνες της Μικόνου, να έρχεται. Με καβγείς, λέει, τι λες για μένα, λέει. Γεια σου, Κωστάκη. Βάλε μου στην κλήρωση για τη σκούπα, φιλαράκι. Πες μου λίγο νούμερο. 4,76. Έγινε. Σε φιλό. Πάντα, αγόρι μου, ζούμε σου. Γεια σου, αγόρι μου, γεια. Ζούμε σου, αδερφέ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα, θα παίξει, λέω, Ακπόγκ ή ο Καρέλης. Αν με ρωτάς, θεωρώ ότι βασικός θα παίξει ο Ακπόμπ, επειδή είναι νωρίτερα εδώ, και ίσως αν χρειαστεί θα βάλει αλλαγή τον Καρέλη. Έτσι πιστεύω, αυτή την αίσθηση έχω. Για τον Βέρμπλουμ επίσης υπάρχουν πολλές πιθανότητες να τον δούμε ακόμα και στο βασικό σχήμα, στη θέση του Κάνιας. Δίπλα στον Μαουρίσιο, τον οποίο τον είχε πιάσει τον Μπούρου Μπούρου στον Τυριντήρη, περιμένει περισσότερα πράγματα από τον Μαουρίσιο. Ο Μαουρίσιο είναι αυτός που είδαμε στη Μόσχα, παιδιά. Ο Μαουρίσιο είναι βαρόμετρο. Πρέπει να βρει σταθερά. Δεν μπορεί να είναι μία του 9 και μία του 5 ο Μαουρίσιο. Πρέπει να είναι μόνιμα στο 7,5 με 8 ο Μαουρίσιο. Εκεί που παίζει. Και αν τώρα έρθει δίπλα ο Βέρμπρουν που θα έχει την κλωτσιά και τη σκληράδα και το physical game που λένε και στα δίδυμα Αργολίδας, τότε θα απελευθερωθεί, πιστεύω. Να δείξει πραγματικό πρόσωπο ο Μαουρίσιο. Για μένα προσωπικά. Δεν έχει δείξει ακόμα αυτό που μπορεί. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος από το Μαουρίσιο. Δεν είμαι γενικά. Περιμένω περισσότερα πράγματα. Θυμηθείτε τι μάτς κάνει μέσα στη Μόσχα. Είναι όλο το κέντρο μόνος του. Έκοβε, έραβε, μοίραζε, έτρεχε. Να δημιουργήσει, να αυξομοιώσει το ρυθμό. Εκεί είναι η ραχοκοκαλιά. Είναι κομβικό το σημείο το πώς θα είναι αυτός ο παίκτης. Δεν είναι κάπου αλλού μια θέση. Ένα αριστερό, και το αριστερό μπακ είναι σημαντικό και το δεξί μπακ, οκ. Okay. Αλλά αυτός που κάνει το παιχνίδι εκεί είναι πολύ, πολύ σημαντικός. Και το πώς θα παίξει ο Πέλκας που είναι μπροστά του. Αυτά. Πάμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε, πώς είστε. Τι κάνεις, ακούμε στο βάθος, Κουστό. Ονομάζομαι Κώστας. Γεια σου, Κωστάκη. Σας ακούω πολύ καιρό, είσαι πάρα πολύ ωραίος, μας τη διάθεση. Το σήμα δεν σας φτιάχνω όμως. Θα μας βάλετε ένα τραγούδι. Απαγορεύεται να σ' αγαπάω, απαγορεύεται να μ' αγαπάς. Λοιπόν, τα τουάζω, άλλος έχει κάνει ζουμισό. Πω πω φίλε, κανονικά, ο διδυμοπατεράς, ναι, κανονικά. Σιγά, ρε εσύ, εγώ έκανα το τουάζ το αμάξι μου ρε φίλε, σιγά το πράγμα. Ναι, αλλά το αμάξι τη βγάζεις στην πόρτα και βάζεις άλλη, το χέρι δύσκολο να το βγάλεις. Εγώ μέχρι τα μάτια μου για να το τουάζω. Τι ωραίος που είσαι, φίλε. Κυκλοφορούν ταξί. Έβγαλα νέα αυτοκόλλητα, έχω να μοιράσω τώρα στην επόμενη. Άρτο, πάρτο! Πόσο γδοντήλα, πόσο μη άγχος, πόσο ξεγνιασιά. Είναι επικίνδυνο να σε κοιτάξει.
Θέλω να μου απαντήσεις γρήγορα όμως σε αυτό που θα σε ρωτήσω, πολύ γρήγορα. Ποια είναι η πρώτη γυναίκα που σου έρχεται στο μυαλό και του το αφιερώνεις? Πάμε τώρα! Η Μόνικα Μπελούτσι. Έλα ρε Μπελούτσι. το κομμάτι του μεταξύ λέει μη με σκανταλαδεί. Η Μπελούτσι έρχεται και μου κολλάει. Εγώ δεν θέλω, έχω κοπελιά, πρέπει να δω πάω και ορδαϊκός φιλικό, δεν μπορώ. Έτσι θα μαζευτώ. Είμαι στο ταξί ρε εσύ και με το σκίσιμο στο πόδι με κοιτάει και μου λέει πρόντο ξέρω εγώ. Που είναι λιόρι, αγκόρι. Έτσι. Κρόνια πολλά. Και τη λέω μπάστα, είμαι παντρεμένο. Με τη Σάσα μπάστα είσαι παντρεμένος? Όχι, μπάστα λέω. Χαίρομαι να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Γεια σου Κάραγιαν. 190 βάλετε την κλήρωση. Γεια. Δύο εισιτήρια θα δώσουμε μέσα από τον Μπλιμπλίκι, από τα μηνύματα, και ένα εισιτήριο μέσα από τα τηλέφωνα, μαζί και η σκουπάρα. Μετά τις 9.30 θα έρθει Μάκης Παμπουκίδης στο στούντιο να συζητήσουμε ωραία πραγματάκια. Μαέστρο, ναι, καλημέρα! Σε εσάς μιλάμε. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Καλημέρα. Παραλίγο δηλαδή θα κλείναμε, παραλίγο. Καλώς την είναι. Ξεχάστηκα να σας ακούω. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Είστε μια ευχάριστη νότα τα πρωινά μας. Χαιρόμαστε που δεν είμαστε φάλτσα νότα. Πολύ σημαντικό. Έχουμε μια πολύ καλή πορεία στην ομάδα μας φέτος. Τι άλλο να πω. Να πω καλή επιτυχία σε όλους. Στα παιδιά στα σχολεία. Και σε εμάς καλή αντοχή. Αυτό. Γιατί από ό,τι βλέπω πάλι ξεκινήσανε πολύ δυναμικά το να μας κυνηγάνε. Είδες ήδη. Νομίζω όμως ότι φέτος θα είναι πολύ δυσκολεύες τους. Έχουμε πλέον μάθει. Σωστό. Περσινή χρονιά ήταν πολύ διδακτική. Να είμαστε πολύ λιγότερο ανεκτικοί. Καθόλου φίλοι με αυτούς και πολύ περισσότερο υποψιασμένοι και ψηλιασμένοι και έτοιμοι. Από τα λάθη μας μαθαίνουμε. Αυτό. Αλίμονο αν πηγαίναμε με την ίδια ας πούμε χαλαρότητα. Αυτό που θα πρέπει να ξέρουν όλοι είναι το εξής, ότι όταν είναι όλοι ενωμένοι, κανείς δεν μπορεί να μας διασπάσει. Οπότε κανένας. Είναι το βασικότερο που θα πρέπει να ξέρουν και να μην παρασύρονται από αυτά που ακούνε σε διάφορους αριστασμούς, ίσως παραγωγούς, ίσως δεν ξέρω πώς να το πω, που μόνο κακό νομίζω ότι κάνουν, έτσι. Καθένας. Έχουμε την αισιοδοξία ακόμη και από τις... Είτε μαθαίνεις, ακόμη και από φυσικά, τα λάθη μαθαίνεις, για να γίνεις πιο δυνατό. Μα δεν γίναμε πάω για τους θριάμβους, ούτε για τους τίτλους. Μη σου πω όταν το τελευταίο που σκεφτήκαμε. Δεν υπήρχε αυτό στο προσκήνιο για να το επιλέξω. Δεν είμαστε πανηγυρτζίδες. Άλλα πράγματα μας έκαναν να γίνουμε και εμείς, να κάνουμε και τα παιδιά μας. Άλλα πολύ σημαντικότερα, πολύ πιο ουσιώδη. Και μετά έρχονται και αυτά. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε τα κύπελα και τα πρωταθλήματα. Όμως δεν είναι αυτός ο σκοπός ο πρώτος. Γι' αυτό είμαστε διαφορετικοί. Όλα θα έρθουν. Όλα θα έρθουν, αρκεί να είμαστε εκεί δυναμικά όλοι παρόν, με τη συμπεριφορά μας, να προστατεύσουμε την ομάδα μας που είναι το πιο βασικό αυτό. Έτσι. Γιατί πολλές φορές το κακό έρχεται δυστυχώς από εσωτερικό, θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14 πολύ απλά. Έτσι. Και να μην είμαστε χαλαροί σε κάθε συνάντηση θεωρώντας ότι όλα βαίνουν καλώς. Ακριβώς. Τέλεια τα είπες. Δώσε μου και το όνομά σου να σε βάλω στην κλήρωση. Χαρά. Χαρά είπες. Ναι, 278. Έγινε χαρά. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Γεια σου χαρά. Γεια σου χαρά. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Μιλήστε μας κι εσείς. Πάμε στον μεθ επόμενο. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί ρε. Δεν τρέπεσαι να βάζεις ανησυχία σου να παίρνει τηλέφωνο. Δεν ήτανε ρε. Βαφτιστήρα ήτανε. Βαφτιστήρα. Ναι. Για θες. Να μου χαθείς. Το ου είναι μπροστά φίλε. Δεν είμαι το άνα χαθείς. Ου να μου χαθείς. Έχω γκαλάζνικο μπροστά φίλε. Δεν μασάω. Άλφα κάπα 47. Ατσούμπ ε. Ακπούμπ. Τι να μάθεις. Το παλικάρι θα καρφώσει και την τζέρση να ξέρεις. Γιατί αυτός είναι Arsenal. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Θα θέλει να δείξει στους πρώην εργοδότες του ότι κακώς με αφήσατε. Στους πρώην εργοδότες του λέω στην Άρσενα να δείξω ότι κακώς με αφήσατε και έφυγα. Δεν θα βλέπουνε τις Άρσενα τα μάτς της Τσέλσι. Μπορεί. Χαίρομαι που συμφωνούμε τελικώς. Τέλος πάντων, είναι
μια τετράδα αγώνων τώρα μέχρι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που μπορεί πλάκα-πλάκα να σε κρίνουμε τη χρονιά. Φωτιά. Πάλι. Πάρα πολύ σημαντική και το ξέρουμε. Όχι πάρα τόσο με τη Τζέλση να σου πω. Δηλαδή, εντάξει, άμα με τη Τζέλση το 80, το 80 είναι 0-0, δηλαδή δεν με νοιάξει την αλήθεια. Να σου μιλάω. Ναι. Πρώτα-πρώτα, Αντώνη, μας καίει διπλό στην Κρήτη. Στην Κρήτη, οι κριτικοί θέλω να σου πω, ξέρεις τι λένε. Παίζουμε με τους περσινούς πρωταθλητές. Και το λένε και το εννοούν οι κριτικοί. Εντάξει. Άμα έχει κανένα πουλί πάλι να σε κόψει κανονικό γκολ που θα καλύπτει σε 10 μέτρα, τι να πω. Ναι. Αυτά μου δεν πρέπει να τα κοιτάξω. Εγώ αυτό μπορεί να τα κοιτάξω κάποιοι άλλοι. Μόνο και μόνο που παίζει ο Κομίνης έπρεπε σήμερα να κατέβει κάτω καγκάζ, να ρίξει μια κλωτσιά στην πόρτα στην Επιτροπή Διευθυντής και να πει καλά, αυτό δεν το βάζετε πάλι. Ναι. Εμείς πρέπει. Γιατί πάλι στα τα πρόβατα στη σφαγή πρέπει να πάμε. Δεν θα γίνει αυτό. Νομίζω ότι, νομίζω, Αντώνη, νομίζω ότι εκείνο το offside στη Νέα Σμύρνη σε καλό θα μας βγει στο τέλος. Ναι, όλο αυτό. Νομίζω ότι κάτι δεν μπορεί, δεν μπορεί. Αλλιώς πάμε, φίλε, πάλι δεν είναι. Άσετα δεν μπορεί που λέμε εμείς. Ναι. Είναι κάτι να γίνει χειροπιαστά. Αυτό που θα γίνει δεν θα φανεί, Αντώνη. Κωστή, εγώ φοβάμαι ότι άλλαξε τακτική φέτος. Άκουσε με λίγο. Θα σου πω το εξής. Τα σημαντικά πράγματα, αυτά που λύνουν αυτά τα ζητήματα, δεν είναι πράγματα που βγαίνουν σε ανακοινώσεις ή γίνονται γνωστά. Και δεν μιλάω για παράνομες πράξεις. Το τονίζω. Ναι. Όλα αυτά γίνονται. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, εγώ θέλω, ας γίνουν πράγματα, δεν θέλω κανενός την εύνοια. Θέλω να με σφυρίζουν 50 αρίσια. Έτσι. Εμένα ξέρεις τι με ανησυχεί, επίσης, και να το πω και θα κλείσω. Ναι. Πέρσι, και οι μικρές ομάδες με όλους σκυλιάς, να θυμάσαι τι γινότανε. Ναι, ναι, φυσικά. Φέτος βλέπω ότι γυρίσαμε στην παλιά εποχή. Και ο λόγος, ξέρεις ποιος είναι που γυρίσαμε στην παλιά εποχή, πέρσι δεν ήξεραμε ποιος κάνει κουμάντο. Ναι. Και όλοι παίζανε με όλους. Φέτος, μετά τα περσινά, κατάλαβαν ποιος. Ξέρουν και, ομάδες, μάλιστα. Περιμένω και την ίδια λύσα που θα έχουν με εμένα οι αντίπαλοι. Ναι. Να έχουν και με συγκεκριμένες ομάδες. Θα πεις ΑΕΚ Πανιούνιος, ΑΕΚ δεν παίζει. ΑΕΚ Πανιούνιος, τι παίζει. Έγινε, Αντώνη. Θα δούμε τι λύσεις θα έχουν. Θα δούμε. Περιμένω. Άντε, φιλιά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Δεν σταματά τα μηνύματα. Έρχεται Μάκης Παμπουκίδης στο στούντιο να συζητήσουμε. Ωραία πράγματα. Εσείς εξακολουθείτε. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Για να μπείτε στην κλήρωση για σκούπα υπέροχη ΑΕΓΕ, χορηγία και δώρο από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, αλλά και για να μπείτε για τα 3 μαγικά χαρτάκια, 2 πλέον μέσα από τα εισιτήρια και ένα που θα κληρώσουμε μέσα από τα ονόματα που μου έχετε δώσει στα τηλέφωνα. Θα πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, έχω εκλεκτό καλεσμένο σήμερα στο στούντιο, πρώτα φίλος, το λέω όλα τα χρόνια, πρώτα φίλος, πρώτα αδερφός και μετά όλα τα υπόλοιπα, χορηγός, ο άνθρωπος που σας έχει γεμίσει όλα αυτά τα χρόνια με ό,τι υπάρχει σε δώρο, χθες είπα δεν πρέπει άλλη ραδιοφωνική εκπομπή να έχει δώσει τόσα δώρα, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δώσει τηλεοράσεις, τάμπλετ, κινητά, αφιγραντήρες, σκούπες, κουζίνες, πλυντήρια, ψυγεία, κλιματιστικά, την Άρτα και τα Γιάννα και άλλες πόλεις. Μάκη Παμπουκίδη, αδερφέ μου, σε καλωσορίζω στο τούτο, καλώς ήρθες. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα σε όλους τους ακροατές του Λίμπερο. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου δίνεις χρόνο για να πω λίγα πράγματα για την επιχείρησή μας. Αν και για το θέμα προβολή της επιχείρησης ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, είσαι αξεπέραστος. Εντάξει. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Εδώ μπορούμε να σταματήσουμε τις φιλοφρονήσεις. Χαίρομαι που είσαι εδώ. Μεγάλη μου χαρά. Θέλω το εξής. Είσαι σε μια περιοχή δυτικά, σε μια περιοχή που έχει η προσφυγιά είναι συνυφασμένη με την περιοχή αυτή, με το Κορδελιό. Μια περιοχή που δεν την αφήσατε ποτέ. Όλα τα χρόνια ο μπαμπάς Παμπουκίδης πριν 51 χρόνια, πλέον μισός αιώνας πίσω, είναι που ξεκίνησε την ιστορία. Πες μας έτσι δύο κουβέντες για την επιχείρηση, για το μαγαζί, πώς ξεκίνησε. Τον γνώρισα ένας άνθρωπος έτσι πολύ γλυκός και πολύ σεβάσμιος, αγωνιστής. Πράγματι, πριν από 51 χρόνια, ο πατέρας μου Νίκος Παμπουκίδης μαζί με τον αδερφό του Θωμά ξεκίνησαν σε έναν χώρο καινούριο τότε για την εποχή, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές. Πρωτοπόροι τελείως. Η μοναδική ηλεκτρική συσκευή βέβαια ήταν το ψυγείο. Δεν είχε. Τάμπλετ αυτά,
Θερμάστρες πετρελαίου. Θερμάστρες πετρελαίου. Και συσκευές υγραερίου. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Σε ένα μικρό μαγαζί 25 τετραγωνικών μέτρων. Από εκεί ξεκίνησε η ιστορία μας. Και πρέπει να τη θυμόμαστε την ιστορία μας. Δεν ξεχνάμε. Μπαίνουν βάσεις αργά-αργά. Πόσα σπίτια είχαν τότε ηλεκτρικές συσκευές. Δηλαδή, εντάξει. Υπήρχε καταρχήν ο επάγγελμα ο παγοπόλης. Έτσι, σωστά, περνούσε σωστά, με το. Υπήρχαν οι παγωνιέρες. Ναι. Μετά σιγά-σιγά άρχισαν τα πρώτα πλυντήρια ρούχων. Οι τηλεοράσεις. Ήταν το 1970 το πρώτο Μουντιάλ που είδε ο κόσμος στις τηλεοράσεις. Και... με Πελέ και τα λοιπά. Ακριβώς. Μία τηλεόραση, ο προνομιούχος που μαζευόντουσαν όλοι τη γειτονιά ή έβγαινε στην πλατεία. Όπως είναι τώρα με τις καφετέρειες που έχουν. Ακριβώς, ακριβώς. Και έτσι σιγά σιγά όλα αυτά τα χρόνια, Μάκη, με πολύ προσοχή. Με πολύ πλανάτη. Εργατικότητα. Με πολύ εργατικότητα πολύ... το βασικό. Αυτό. Και σίγουρα με πολύ προσοχή στον τελικό καταναλωτή. Φτάσαμε σήμερα να είμαστε σε ένα μαγαζί πολύ μεγαλύτερο. 360 τετραγωνικά μέτρα. Να έχουμε όλες τις μεγάλες λευκές οικιακές συσκευές, πλυντήρια, ψυγεία, κουζίνες, τις τηλεοράσεις, τα κλιματιστικά, αλλά και με το βλέμμα στο μέλλον. Εκεί είναι τώρα. Δηλαδή, smartphone, tablet, συσκευές, έξυπνες συσκευές, μικρές, τα πάντα, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Είδα και που διαμορφώσατε το χώρο εκεί αριστερά μπαίνοντας στο μαγαζί, με τα κινητά, με τα tablet, που πλέον δεν υπάρχει, θεωρώ, άνθρωπος έξω που να μην έχει κινητό. Ακριβώς, ναι. Τα νούμερα είναι απίστευτα. 3 εκατομμύρια συσκευές πουλούνται κάθε χρόνο. Έχει γίνει προέκταση του δεξιού μας χεριού. Απίστευτο. Με ρωτάει ο ανιψιός μου που είναι πιτσιρικάς. Θείο, πώς ήταν τότε χωρίς το κινητό? Λέω, να σου πω, όταν θέλαμε να βγούμε με την Περσεφόνη, παίρναμε στο σταθερό τηλέφωνο και έβγαινε ο μπαμπάς της Περσεφόνης. Μάλλον το καλό σενάριο ήταν, έβγαινε η μαμά της Περσεφόνης. Γεια σας κυρία Φροξυλάνθη, είμαι ο Κωστής. Ναι παιδί μου, περνούσες φωνητικό τεστ, περνούσες τη διαδικασία. Τώρα, ad, like, facebook, twitter, όλα αυτά. Αλλά ακολουθήσατε όμως ραγδαία, εγώ που σε ξέρω πόσα χρόνια, είδα και μέσα σε αυτά τα χρόνια που, ότι ακολουθήσατε τους ραγδαίους ρυθμούς. Υπάρχει συνεχής προσαρμογή στις απαιτήσεις της εποχής. Αλλάζουν τα πράγματα γύρω μας. Βλέπουμε εταιρείες που στο παρελθόν ήταν κολοσσοί, ήταν γίγαντες. Να πούμε την Grundig, να πούμε την Telefunken, οι οποίες δεν υπάρχουν πια γιατί δεν εξελίχθηκαν. Δεν προσαρμόστηκαν. Η Telefunken δεν υπάρχει, ούτε η Grundig. Όχι, Λέβε όπτα αυτές. Αντίθετα, υπάρχουν νέες εταιρείες. Υπάρχουν οι κορεάτικοι γίγαντες τώρα, η Samsung, η LG. Xiaomi, αυτά, Huawei, αυτά που πληρώνουμε εδώ πέρα. Τα Xiaomi και ωραία, Huawei. Οι οποίοι έρχονται και μπουκάρουν. Έχοντας το προμόσιο και το μάρκετινγκ σε πρώτη γραμμή, έτσι, πολύ σημαντικό. Αλλά έχουν προϊόν, και προϊόν όμως. Δηλαδή, προϊόν, ναι. Μπαίνουν με την αυτοπεποίθηση ότι διαφημίσω το καινούριο κινητό, γιατί έχω να παλέψω με τους ήδη υπάρχοντες κολοσσούς. Αλλά έχω και αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό εγώ λέω: κάντε τη βόλτα σας σε όλους. Και μετά μου το είπε χορηγός, θέλω να στο εξομολογηθώ αέρα. Που μου είπε αυτό που λες, ρε παιδί μου, για την ηλεκτρονική, για τον Μπαμπουκίδη και τον Νικολαίδη, ότι δεν με ενδιαφέρει. Πηγαίνετε όπου θέλετε και στο τέλος πηγαίνετε και εκεί. Βγάζει, λέει, μια αυτοπεποίθηση, ρε παιδί μου, μπορείς να το λες και για μένα. Λέω, δεν μπορώ, γιατί ο καθένας έχει το κουστούμι του, φίλε. Άμα φορέσει το ρούχο του αλουνού, δεν. Οπότε υπάρχει και συνεργασία με μεγάλες εταιρείες. Μια πολύ καλή συνεργασία με τους προμηθευτές. Και να τους ευχαριστήσουμε και από εδώ πέρα, οι οποίοι μας βοηθάνε για να δίνουμε όλα αυτά τα δώρα, το βουνό των δώρων που έχουμε δώσει. Ακριβώς. Βοηθούν όλοι οι προμηθευτές, γίνονται σε συνεργασία μαζί τους και συνεχώς κάνουμε καινούργια πλάνα και για τους επόμενους μήνες. Τα καλύτερα έρχονται. Να πούμε ότι πιο πολύ, επειδή είναι η ώρα μας τέτοια, είναι μέσα στα αυτοκίνητα, τους κρατάμε παρέα μέσα. Ήταν και ακροατές. Δηλαδή δεν είναι ότι βρέθηκαν μπροστά σε κάτι ξένο. Αμάν, θέλουμε να μπούμε εκεί, αυτά κτλ. Και εμείς τους αγαπάμε όπως μας αγαπάνε. Κανονικά. Να πω εγώ με τη σειρά μου ότι καταρχάς υπάρχουν πάρα πολλοί πελάτες μου οι οποίοι ήταν ακροατές σου και έρχονται στο κατάστημα και λένε σε ακούμε. Πολύ σημαντικό. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί καινούργοι πελάτες οι οποίοι έχουν ακούσει τη διαφήμιση και έρχονται με χαρά και λένε είμαστε ζουμουσού. Πολύ ωραία. Αυτό είναι το δικό μας το μότο. Έτσι ζούμε με τις μεγάλες στιγμές κανονικά και με όλο το με κάθε τρόπο. Αυτό που μου έχει κάνει εμένα εντύπωση, γιατί έχω τύχει να είμαι στο μαγαζί, είναι ότι σε ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα ο άνθρωπος σαν άνθρωπος. Δηλαδή μπαίνει ο πελάτης, δεν σε ενδιαφέρει πώς θα τύχει να του πουλήσεις το προϊόν. Πρώτα να τον ικανοποιήσεις, να τον ακούσει. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Μπορεί να είναι γεμάτο το μαγαζί. Εγώ δεν την είχα την υπομονή. Είμαι πολύ πιο νευρικός, θέλω να σου πω. Που άλλος μπορεί να έρθει να σε ρωτήσει δεκάδες πράγματα,
με πολύ πράο και ήρεμο ύφος, του απαντά σε όλα και μπορεί αυτός να σου πει ευχαριστώ πολύ και να φύγει. Θεωρώ τον έχει κερδίσει βέβαια γιατί θα ξανάρθει. Όλοι μας που εργαζόμαστε στην ηλεκτρονέτ Παυλουκίδης Νικολαίδης έχουμε σαν επίκεντρό μας τον καταναλωτή, τον πελάτη. Τον άνθρωπο, έτσι. Τον άνθρωπο. Τους γνωρίζουμε τους περισσότερους προσωπικά, τους χαιρετάμε και θέλουμε να τους έχουμε ευχαριστημένους και το κυριότερο μετά την πώληση. Αυτό είναι το βασικότερο. Έχει και after sales service πάρα πολύ δυνατό. Το να πουλήσεις κάτι, θα έλεγα, δεν είναι τόσο δύσκολο. Το δύσκολο είναι να μπορείς να ικανοποιήσεις τον πελάτη όταν θα αντιμετωπίσεις κάποιο πρόβλημα. Γιατί δυστυχώς οι συσκευές παρουσιάζουν προβλήματα. Ναι, γι' αυτό υπάρχουν και οι εγγυήσεις. Αλλά εμείς μπορούμε και πηγαίνουμε στο σπίτι του καταναλωτή. Δίνουμε πρώτες βοήθειες, δίνουμε λύσεις γρήγορα και σου είπα ότι προσπαθούμε να τον έχουμε ευχαριστημένο τον καταναλωτή. Γιατί ο ευχαριστημένος καταναλωτής είναι η καλύτερη διαφήμιση. 100%. Αν εγώ έρθω μια φορά και με προσέξεις και με περιποιηθείς και με κατατοπίσεις, γιατί δεν είναι κάτι. Θέλω αυτό, θέλω να μην ακούγεται, θέλω να είναι έτσι, θέλω να μπει εκεί, θέλω εντυχισμένη. Η μάνα μου είχε ένα, θέλω να ανοίγει έτσι πόρτα. Μπορεί να ανοίγει έτσι πόρτα το ψυγείο, δεν με βολεύει και θέλω ανάποδα π.χ. Ή έχω τέτοιο ύψος αυτά. Έχεις ανθρώπους που πηγαίνουν και στο σπίτι, τα τοποθετούν. Τις πιο πολλές φορές, όπως μου έχεις πει. Βεβαίως. Να πω ότι και οι υπάλληλοι μας είναι και αυτοί μέλος της οικογένειάς μας. Είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση και είμαστε όλοι δεμένοι και προσπαθούμε, είπαμε, για να εξυπηρετούμε τον καταναλωτή στον μέγιστο βαθμό. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό το οποίο επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι εκεί στην περιοχή έχετε γενικότερη δράση και πολιτιστική με σεβασμό στην παράδοση της γειτονιάς, στους πολιτιστικούς συλλόγους, χορευτικά, δηλαδή... Ναι, ναι, είμαστε σύμμαχοι των πολιτιστικών συλλόγων του Ελευθερίου Κορδελιού. Όποτε κάνουν εκδηλώσεις είμαστε χορηγοί. Μάλιστα αύριο ξεκινάει το τριήμερο εκδηλώσεων του Συλλόγου Ποντίων Ελευθερίου Κορδελιού. Τι μας ένα ποντιακό, είναι το Μοτοπορία Ροθυμίας, είναι ένας θεσμός πλέον στον Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού με πολύ κόσμο, πολύ χορό, χορεύουν όλα τα τμήματα του Συλλόγου, με πολύ κέφι. Αυτό είναι. Και... αυτό. Πού ακριβώς θα γίνει αυτό? Αυτό γίνεται πολύ κοντά στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Α, είναι μάλιστα το μνημείο για, τον... για την γενοκτονία των Ποντίων. Οπότε, μάλιστα. Άκου λίγο, σε βάζω και χαλάκι. Τι θα ζητούσες εσύ αν δεν έβαζε ποντιακό, ας πούμε, τι θα μου ζητούσες? Να πω την αλήθεια, ο αγαπημένος μου καλλιτέχνης είναι όχι ακριβώς Θεσσαλονικιός, από τη Χαλκιδική είναι, αλλά θεωρείται γέννημα θρέμα Θεσσαλονίκης, ο Σωκράτης Μάλαμας. Ο Μάλαμας, μάλιστα. Μάλαμας. Κοίταξε, έχω τραγουδιστές που είναι παιδιά μαλάματα, αλλά είμαστε σε άλλο ρεπερτόριο. Θα βρούμε κάτι. Από Μάλαμα έχω του Βασίλη Καράτη. Μπορούμε να του συνδυάσουμε. Ακριβώς. Να κάνουμε και πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έτυχα σε μία, όχι έτυχα, ήμουν εκεί στη γιορτή που εορτάστηκαν, α, το έβρες και από Μάλαμα. Χαλάλη σου φίλε, το ότι θα ακουστεί Μάλαμα στην εκπομπή δίνει 52 απόδοση στο σχετικό κουπόνι, στο στοίχημα. Ήμουν εκεί στην παρουσίαση της εκδήλωσης που έγινε ένα πραγματικό πανηγύρι. Δεν ξέρω αν ποτέ άλλοτε έχει μαζευτεί τόσος κόσμος. Η αλήθεια εκεί είναι ότι ξεπέρασε κάθε προσδοκία αυτό που συνέβη στις 6 Νοεμβρίου. Τα άτομα τελικά, τα υπολόγισες πόσοι μπορεί να ήταν, γιατί κάποιοι... Πρέπει να ήταν περίπου 1000 άτομα. Αυτό ακριβώς. Και υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που τις άλλες μέρες ήρθε στο κατάστημα και μου είπε ότι φτάσαμε κοντά, αλλά δεν φύγαμε μπορέσαμε, γιατί δεν είχε μπορέσαμε πάρα πολύ κόσμο. Αν είχαμε τουρνικέ εκεί και έξω λέγαμε μαξιλαράκι παιδιά, λεμόνι, πορτοκάλι, φρέσκο σάντουις. Ένα πράγμα που εγώ κάποια στιγμή που ήμουνα σε μια μικρή εξέδρα είδα, κάνω έτσι το μάτι κάτω και βλέπω, και επειδή έχουμε μάθει να υπολογίζουμε περίπου τον κόσμο στα γήπεδα, πόσος είναι, πόσο είναι το πέταλο, πόσοι είμαστε, πόσοι είμαστε στο εκτός έδρας κτλ. Λέω, είπα, 1000 σίγουρα. Όσο έπιανε το μάτι μου, έφτανε απέναντι στις τράπεζες ο κόσμος, ήρθε, μοιράστηκαν εκείνη τη μέρα ήταν τα 50 και δώρα, και δόθηκαν και 50 δώρα καταπληκτικά. Και ο κόσμος πραγματικά ήρθε και το ευχαριστήθηκε. Ήταν μια εκδήλωση εντάξια της επετείου, ήταν 50 χρόνια, έπρεπε να γιορταστεί κατάλληλα. Και θέλω να σε ρωτήσω τώρα εγώ εσένα. Εσύ φέτος συμπληρώνεις 20 χρόνια στο ραδιόφωνο. 20. Με ποιο τρόπο θα το γιορτάσεις? Κάτι θα κάνουμε κι εμείς. Κάτι θα κάνουμε. Θέλω, όπως και εσύ ήρθε ο κόσμος, έφαγε, ήπιε, κληρώθηκε κτλ. Και έφυγε χωρίς να πληρώσει φράγκο. Θέλω να το κάνω κι εγώ έτσι, Μάκη. Να ξέρεις ότι θα είμαι κοντά σου, ότι χρειαστείς, να σε βοηθήσω. Αδερφέ μου, είδες το βόλεϊ του ΠΑΟΚ εδώ, μας στέλνει μήνυμα ο Θοδωρής. Ο ΠΑΟΚ ψωνίζει φίλος, από φίλος εκεί. Ο Θοδωρής. Γεια σου, Μάκη Γίγαντα. Έτσι, να πω όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ,
πέρσι, πρόπερσι μάλλον, που έμειναν οι υποδομές του Ηρακλή από πλυντήριο σε εποχές δύσκολες για τον Ηρακλή, που δεν υπήρχε στην εποχή που τον είχε παρατήσει ο Παπαθανασάκης. Κινήθηκε σε αστραπία, είμαστε στον αρένα τότε, γιατί θέλω να πω ότι εδώ σε αυτά τα θέματα δεν κοιτάς ομάδες, κοιτάς πώς θα φανείς χρήσιμος και κινητοποιήθηκες άμεσα, μιλήσαμε, εσύ με πήρες τηλέφωνο και μου είπες Κωστή μου, άκουσα ότι έχουν πρόβλημα τα παιδάκια και οι μαμάδες τους παίρνουν τα ρούχα και τα πλένουν στο σπίτι τους, τι πρέπει να κάνουμε για να στείλουμε ένα ακριβό δώρο, έτσι, αυτό ήταν ένα πλυντήριο ρούχων, όχι από αυτά που βάζει η μάνα δυο κάλτσες μέσα, ένα ρούχο, ένα πλυντήριο ρούχων. Εγώ έτσι... να πω ότι είμαστε χορηγοί και στους αθλητικούς συλλόγους της περιοχής μας και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, υπάρχουν και άλλα αθλήματα, υπάρχει η ενόργανη γυμναστική που στην περιοχή μας έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα, υπάρχει το τεκβοντό και είμαστε συνεχώς κοντά στην προσπάθεια όλων. Έτσι. Απλά γιατί εγώ αναφέρω αυτό για τον Ηρακλή, γιατί εμείς δεν είμαστε πιο πολύ, όχι πιο πολύ, ο πυρήνας μας είναι ΠΑΟΚ, αλλά κινητοποιηθήκαμε τότε να βοηθήσουμε τον Ηρακλή. Έτσι. Το αντίστοιχο έχει γίνει και σε άλλες ομάδες. Είναι σημαντικό να έχεις ανοιχτό το μυαλό. Έρχονται και μηνύματα. Ήρθαμε, ψωνίσαμε, είναι πολύ ευχαριστημένοι. Λέει ο Δημήτρης, εξυπηρετικότατη, ευγενέστατη, εκπληκτικές τιμές. Τα φιλιά μας στο Κιλκής Ηλεκτρονέτ Καρέλης. Βεβαίως. Είναι... Γιατί και εκεί έχει. Ναι, έχουμε αναφέραμε... πολύ λαό εκεί. Δεν αναφέραμε για την Ηλεκτρονέτ. Το 1999 η επιχείρησή μας εντάχθηκε στη μεγάλη οικογένεια της Ηλεκτρονέτ. Ήταν μια επιβεβλημένη κίνηση για να αντιμετωπίσουμε τον οξύτατο ανταγωνισμό από τις αλυσίδες. Και ήταν πολύ πετυχημένη κίνηση. Και στην Ηλεκτρονέτ είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Φαίνεται. Με τον Καρέλη το στο Κιλκής είμαστε και κουμπάρι. Τα χαιρετίσματα είναι έτσι. Είναι συνυφασμένα. Μου φαίνεται ότι πάντα, σαν να ήσασταν από πάντα μαζί. Εγώ έτσι το νιώθω, ρε παιδί μου. Βλέπω ότι υπάρχει η χημεία. Υπάρχει... Είναι πολύ σημαντική η χημεία. Και σήμερα δίνεις ένα υπέροχο δώρο, μια σκουπάρα. Μια ηλεκτρική σκούπα ΑΕΓΕ σε συνεργασία με την εταιρεία την ΑΕΓΕ. Έτσι. Και πολλά πράγματα έχεις να δώσεις ακόμα μέσα στον χρόνο. Και κάθε φορά που με παίρνεις τηλέφωνο βράδυ και μου λες Κωστή μου, τι γίνεται, δώσε ένα τάμπλετ, δώσε ένα κινητό. Δω, ξέρεις, βγάζουμε πάντα τον τυχερό και στον αέρα για να ακούμε τη χαρά του, ας πούμε. Μας ξαναπαίρνουν μετά όταν έρχουν έρθει. Εμένα μου δίνει τέτοια ικανοποίηση. Που μπορούμε να δώσουμε και έρχεται ο πελάτης και είναι ευχαριστημένος και με ένα απλό μήνυμα μπορεί να πάρει ένα δώρο που είναι σημαντικό, έτσι, που μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα. Είναι μεγάλη υπόθεση που είσαι ένας Αγιο Βασίλης όλη τη χρονιά, να πούμε. Βεβαίως, έρχεται και σε λίγο ο Νοέμβριος, ο οποίος θα είναι όντως μήνας δώρων. Θα ξεκινήσουν από νωρίς τα δώρα. Ναι, είναι η λεγόμενη Black Friday. Ξένος θεσμοσμένα, αλλά τι ξένος. Εδώ, θα τον γιορτάσουμε για τα καλά. Καταρχήν, εμείς είμαστε black and white όλο το χρόνο. Ακριβώς. Εκείνη τη εβδομάδα είμαστε και black. Θυμάμαι θα είναι όλος ο μήνας. Όλος ο μήνας, θυμάμαι, δώσατε πέρσι υπέροχα πράγματα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα. Λοιπόν, έρχονται μηνύματα συνέχεια. Κόσμος που έχει έρθει και τους εξυπηρετήσατε και στο σέρβις σκίστηκαν να με εξυπηρετήσουν, λέει ο Δημήτρης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Θωμάς από την Άωσα ήρθα, ψώνισα εδώ. Ναι. Πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Πήραμε όλο μας το νοικοκυριό, λέει ο Κωνσταντίνος. Η κόρη μου ήρθε φοιτήτρια εδώ. Τα έχω ακόμα, λέει, τα σκεύη. Έτσι είναι και αυτό. Ότι, όπως είπαμε, ο πελάτης. Χτες ήρθε στο κατάστημα ο Παυλίδης, ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι φίλος σου, οδηγός στον ΟΑΣΤ, και του είπα: θα είμαι στην εκπομπή, θα σου στείλω χαιρετίσματα. Α, βέβαια. Παυλίδης, παλ' αυτή τώρα, κοίταξε. Αυτοί, είμαστε μαζί με τους ακροατές. Είναι 20 χρόνια, με πολλούς από αυτούς μεγαλώσαμε μαζί. Δεν είχαμε παιδιά, ήμασταν ρεμάλια, να πούμε, ελεύθεροι κτλ. Και μετά σιγά σιγά μεγαλώσαμε μαζί τους. Δηλαδή έχουμε παράλληλες ιστορίες. Και... Να στείλω τα χαιρετίσματά μου και σε μία φίλη πολύ καλή, η οποία είναι η Πιπερίδου η Μαρία και έχει για καθημερινό μότο της το πρωί δεν μπορώ αν δεν ακούσω τσατσαρό. Έτσι, 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 αυτά είναι. Στον κουμπάρο μου τον Κώστα, δεν στείλουμε τον Κώστα. Βεβαίως. Λαυτσίδη Κώστα, πού είσαι ρε κουμπάρε. Είναι ο συνδετικός κρίκος. Πού είσαι ρε συνδετική κρίκε, πού είσαι ρε κουμπάρε, πού είσαι ρε κουμπάρε. Καλά, άσχετος με την μπάλα, αλλά δεν πειράζει, έχει χίλια άλλα καλά ο άνθρωπος, χίλια άλλα καλά. Μάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Σε ευχαριστώ για όλα, δεν χρειάζεται να λέμε πολλά λόγια. Ναι, για όλα, για όλα, για όλα. Και έχω πει μια φορά και το έχω πει πολλές φορές. Μια φορά φίλος, πάντα φίλος. Οι χορηγίες έρχονται, παρέρχονται, ξεκινούν, σταματούν. Άλλα είναι τα σημαντικά πράγματα που μας ενώνουν και μας δένουν.
Λοιπόν, εσύ θα δώσεις σήμερα τον τυχερό. Πες μου λίγο ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 89 να δώσουμε τη σκούπα. Το νούμερο 4. Το νούμερο 4 να δώσουμε τη σκούπα. Λοιπόν, Κωστή, καλημέρα. Φέτος έχω το υλικό για να τα σκουπίσω όλα. Πάμε γερά, βάλε με σκληρώσεις. Βαγγέλης 760. Μαριλής 6977 σε 760. Πάρε τηλέφωνο το φίλο μας. Πάω να δώσω. Δώσε μου και 3 ακόμα νούμερα από το 1 μέχρι το 58 για τα εισιτήρια. Το 17. Ναι. Το 21. Το 21. Α, όχι. Και 1 ακόμα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και από το 1 μέχρι το 8 για αυτούς που έστειλαν από το τηλέφωνο που πήραν. Το 1 μέχρι το 8. Το 8. Πάρα πολύ ωραία. Πάω να δώσω και τα εισιτήρια. Πάω να δώσω και τα εισιτήρια. Λοιπόν, και στον Νικολαίδη χαιρετίσματα. Στο, ναι, ήταν, έτσι, ναι. Είπαμε, είμαστε μια οικογένεια. Έτσι, έτσι. Μην το, γιατί εδώ ήρθε. Εκπροσωπώ όλη την οικογένεια. Μεγάλος μπαλαδόρος, λέει ο Χρήστος. Είναι, λέει, ο συνέτερος. Ο Αντώνης Νικολαίδης, ναι, να πούμε την ηλικία του. Είναι. Από την ηλικία του τώρα δεν είναι. Για πες. Είναι 60 χρονών και τρέχει σαν 20χρονο. 60χρονο. Παίζει μπάλα στους βετεράνους του Κορδελιού. Βγήκαμε τον τυχερό. Ναι! Γεια σας! Γεια σας! Γεια σου, Κωστάρα Αρχηγάρα! Έτσι, ε! Άμα σας σκληρώνω τέτοια, Κωστάρα Αρχηγάρα! Άμα δεν πιάνετε γραμμή, ούρα! Άμα δεν θέλω τέτοια! Λοιπόν, Βαγγέλη, σκούπα μου πες! Και μάλιστα έχω εδώ σήμερα διαχειρός ιδιοκτήτη. Βγήκε το δώρο. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Παπουκίδη. Συγχαρητήρια, να είσαι πάντα τυχερός. Να έχει πάντα δουλειές, να είναι έτσι χαμογελωσός όπως τον άκουγα τόση ώρα. Αυτό είναι, φίλε. Και τα καλύτερα έρχονται. Αυτό πάμε είναι, γερά, ευχαριστώ πάμε, πολύ. Πάμε, άντε αγόρι μου! Ζούμου σου, αδερφέ! Ας επίθετο έξω για να ξέρουμε ότι θα πας εσύ να είσαι εσύ και να μην την πάρει άλλος. Σε περιμένουμε στο κατάστημα. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα. Φιλιά πολλά. Πάω να δώσω και τα εισιτήρια. Λοιπόν, εισιτήρια. Ο Άγγελος σε 157 κερδίζει το ένα εισιτήριο χωρίς επίθετο. Ο Φώτης Αρβανίτης 6974 σε 667 κερδίζει το δεύτερο εισιτήριο. Και η Χαρά σε 278. Χαρά, δεν ξέρω αν ήθελες το εισιτήριο ή μόνο τη σκούπα. Αν όχι, πάρε ένα τηλέφωνο έξω να μας πεις, γιατί εγώ σας έβαλα όλους τώρα. Αν όχι, θα το δώσουμε αύριο το εισιτήριο, αν ήθελες μόνο τη σκούπα. Λέω στη Χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας. Μάκη Παμπουκίδη, σε υπερευχαριστώ που ήσουν εδώ και για όλα. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλίμονο. Αυτά είναι, είπαμε, αμοιβαία, αμοιβαία. Ευχαριστώ την κολόνα δωρικού ρυθμού, τον κονσολιέρη που μας οδήγησε εκ του ασφαλούς στα είδα των Ερτζιανών χωρίς να μας πάρει το κύμα. Είναι ο Σωτήρης Δασκαλάκης, κυρίες και κύριοι, με μπλούζα Μπρους Λί. Θυμάμαι όταν ήρθε το πρωί ο Μπρους Λί δεν είχε γρατζουνιές στο πρόσωπο. Μάλλον με αυτά που άκουσε, αυτογρατζουνήθηκε. Μπρους Λί έχει ολόκληρη τη σειρά. Είναι ο ξάδερφος του Μπρους Λί. Πιστεύω 100% από το σόι της μάνας, 1000%, 1000%. Ευχαριστούμε τους χορηγούς δεύτερης ώρας που είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνικιο, είναι ατρόητο παιδί και στη μάνα να, και στη μάνα να μην δίνει και αντίστροφα. Εκεί 17 χρόνια έφτιαξε ένα κουκλίστικο χώρο ο Δημήτρης, υπέροχος, φωτισμένος, τζα περνάει απ' έξω κόσμος και λέει εδώ είναι, εδώ είναι. Ίδιες τιμές, εκλεκτά φαγητά και βέβαια ΠΑΟΚ ΟΤΟ. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε συνεργασία με την, εταιρεία, με τη γνωστή εταιρεία την υποστήριξη Insurance Brokers. Έφτιαξαν ασφάλεια για το αυτοκίνητό σας, για τη μοτοσυκλέτα σας και οδική έχει μέσα. Μπείτε στο paokauto.gr, ενημερωθείτε, σας συμφέρει, φτιάξτε το πακέτο προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες και εκεί θα σας φροντίσουν. Ο ΠΑΟΚ φροντίζει τα παιδιά του και τα ασφαλίζει. Όμορφα και ωραία. Μπείτε στο paokauto.gr, 211-93 και 5 πεντάρια. Ξαναλέω, 211-93 και 5 πεντάρια. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, 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 bye. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.